Καλησπέρα, καλησπέρα, καλωσορίσατε. Άλλη μια Παρασκευή που ο Τεύκρος είναι μαζί μας, δεν τον εφτιώξαμε. Εντάξει, χάρηκε πάρα πολλά προχτές, γιατί έπαιξε τραγούδι το ραδιόφωνο, Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έπαιξα. Δεν το έπαιξα, δεν άλλο, ρε φίλε. Λάλη μου, κάθε έτσι, κατά 10 μέρες βάλει ένα τραγούδι μου στο ραδιόφωνο να ακούετε. Δεν μπορεί να κάνω, φίλος μου αγαπώ το, θέλω να βοηθήσω. Ο Τσάμι. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού. Όσοι από εσάς μας παρακολουθείτε από το σπίτι, μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε τις selfies σας στο Facebook. Στη σελίδα μας στο Facebook, την ώρα που παρακολουθείτε την εκπομπή. Δείτε τι μπορεί να κερδίσετε. Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabel στην Πάφο. Δώρα τεχνολογίας από το Public. 150 ευρώ σε μετρητά από το Couples Guide App. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Τσάντες Victorinox by Kangaroochi. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Jack & Jones. Δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Elmar Aromatic Candles. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε απόψε. Προς το παρόν, you know, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπράβο, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια και επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη ΣΥΤΑ, το χορηγό μας, που είναι πάντα ένα μαζί μας και μας ενδυναμώνει συνεχώς με την τεχνολογία της να στοχεύουμε ψηλά και να ανακαλύπτουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Λοιπόν, θέλω να κάνω αρχή σήμερα με τον φίλο μου τον κύριο Παρούτη και τις εχμές του. Κύριε Ανδρέα, καλό απόγευμα. Γεια σας, είστε εδώ. Και εμείς. Ναι, κύριε Ανδρέα. Το γελούι του Παρούτη μας, δηλαδή τα ούλα, δεν τα μου να του πει μετά από τούτο δηλαδή. Next.
Καλησπέρα κύριε Παρούτη. Πρώτα να σου πω συγχαρητήρα τους φιλοξενούς που έχεις εκεί. Σε ευχαριστούμε. Και το δεύτερο να σου πω ότι τα παιδιά αυτά που έρχονται και φαίνονται στα μωρά μου, σε συνομιλία τα μωρά μας, στο σπίτι, τα φραπέ τους, τις πίτσες τους, έτσι θα να μας κάνουν το μεροκάματο μας. Εμείς έπαμε στο μεροκάματο τούτο να εργαστούμε. Να εργαστούμε, να βγάλουμε πατάτε, να ξεσκαδίζουμε τους γέρους μας. Έκαμε τα πράγματα εμείς. Ένα δίκιο έχει του. Εμείς δεν κάνουμε τις δουλειές, ούτε ξεσκατίζουμε τους γέρους μας. Πολλά ωραίο το λεξιλόγιο ως τώρα. Ο market to the point. Τώρα δούμε παρακάτω. Γεια σας. Παρέθεση σε αυτό που έχετε αναφέρει τώρα πριν να πάω στο θέμα που με απασχολεί. Αν δεν τους έχουμε αυτούς, πώς μπορούμε να πορευτούμε. Και εγώ σας λέω που είμαι προπολεμική, που δεν είχαμε τους ξένους εργάτες. Δουλεύαν και οι 15χρονοι και οι 8χρονοι. Τώρα δουλεύουν, κυρία Μαριάννα μου. Οι 8χρονοι και τους δώσανε το ένα σμά να κάθονται στα καφέ και να παίζουμε τα κινητά και να αφήνουμε τους ξένους εργάτες να στηριζόμαστε στους ξένους εργάτες, χωρίς να είμαι ρατσίστρια. Χωρίς να είμαι ρατσίστρια, έχω φίλους ρατσιστές, ξέρετε, η γνωστή κουβέντα. Η κυρία θέλει τα 8χρονα και τα 15χρονα να πάνε δουλειά και να μην έρχονται ξένοι να δουλεύουν. Να το συζητήσουμε το θέμα, να πηγαίνουν σχολείο και μόλις σχολάσουν από το δημοτικό η ώρα μια, θα πηγαίνουν ολόκληρα δουλειές. Σκαρπάριες, γανοματίες, ποιατζίες κτλ. Καλή ιδέα, πολλά καλή ιδέα. Θα κάθονται τα 8χρονα έσω να κολλιάζουν μπρος που το κινητό τους. Και αν κάνουν και καμιά άλλα ταξία τα 8χρονα, αυκά βραστά από κάτω από τις μασκάλες. Εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο ετοιμάστηκε με πολύ όμορφα και ωραία λόγια. Έγινε, δεν το κακίζουμε. Καλά, λέμε δεν είναι μπράβο. Ωραία η Μακαρίου τώρα. Ωραία, σας λέω, είναι και θα το ξαναπώ, το είχα πει από την εκπομπή σας, είναι όπως μια ωραία γυναίκα, μια ωραία γκόμενα που όλοι θέλουν να την έχουν φιλενάδα, αλλά κανείς δεν θέλει να την παντρευτεί. Και δυστυχώς την έχουν εξωθήσει τώρα αυτήν την γκόμενα να μην τη θέλει κανένας. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα. Πολλά ωραία παρομοίωση για την Μακαρίου. Έτσι θέλει κανένας, έτσι ωραία γκόμενα. Να μου να κάνουμε, είναι οι δύο τροπίες. Για το θέμα να μίλησε και ο Δήμαρχος, που επίε βόλτα με το αυτογείο του Αλφα. Α πούμε, αλήθεια, εμένα δεν και πολύ αρέσει μου όπω το έκανα. Πράγματι, γύρω τη Λευκοσία για να πει. Εντάξει, πρέπει να κάνει τον γύρο του Θριάμπου, αν είσαι τον Άιντερ και τον Αντρέα, να πάω να μπει στη Σπύρου Κυπριανού, σαν τα Ρόζα, όπω τη ξέρει πολύ. Μετά να συνεχίσει ευθεία στην Τηγενία Κρήτα, δεκλώνει δεξιά, με στην Καλλιπόλο, ένα δρόμο τόσο στενό, με πλατιά πεζοδρόμια. Και είναι κουραστικά που το άκουσα. Σκέφτομαι να πρέπει να το οδηγήσει κιόλα. Για να πάει από τη μια άκρη τη Λευκοσία στην άλλη, κάνει μια ώρα για ένα δρόμο που φυσιολογικά πρέπει να γίνεται σε 10 λεπτά. Τίποτε πέθηκε. Έναν τραμ θα μα σώσει. Το τμήμα δημοσίων έργων προτίθεται να πού σε δύο φάσει. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την έναρξη λωρίδων στη συμβολή της Λεωφόρου Μακαρίου με οδό Εθνικής Φρουράς και να καταλήγει στη συμβολή της Λεωφόρου Λεμεσού με τη Λεωφόρο Ρικ για την λωρίδα υψηλής πληρότητας με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης και στη συμβολή με οδό Ελισπόντου για τη λωρίδα με κατεύθυνση προς το κέντρο πόλης. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου προνοεί προκήρυξη διαγωνισμού τον Μάρτιο του 2025, έναρξη εργασιών τον Ιούνιο και ολοκλήρωση του έργου τον Νοέμβριο του 2025. Η εκτιμόμενη αξία είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, σύν τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Και ο έργος στην Κύπρο ξεκίνησε και τέλειωσε στην ώρα του και κυρίως έμεινε μέσα στα πλαίσια τα οικονομικά που έθεσαν. Να ξεκινήσω να παριθμώ έναν τα έργα. Εγώ νομίζω να μείνω μόνο στην πλατεία Ελευθερίας, δεν είναι και να πω άλλο. Ξαναπώ για το Injustice. Όχι για το γήπεδο της Λεμεσού. Όχι, καλύτερα να πω για τη γραμμή 112. Σίγουρα θα γίνει στην ώρα της. Το σύστημα αυτό θα έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης
στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Ήταν Απρίλιος του 2023 όταν η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι μέχρι τις αρχές του 2024 θα λειτουργήσει και στην Κύπρο το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού μεσοκινητών για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται αυτόματα στις οθόνες των κινητών ανεξαρτήτως της λειτουργίας που θα έχουν την δεδομένη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν κάποιο μήνυμα. Πέρασε όμως ο χρόνος και θα χρειαστεί να περάσει ακόμη ένας για την εφαρμογή του μηχανισμού πρόληψης, καθώς οι αρμόδιοι αναζητούσαν την φόρμουλα για την αποκοινού λειτουργία του με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Άρα τραμ, μαγάρι να έχουμε το 2030, αν ξεκινήσουμε το 25. Δαμέ το 112 έχει και χρόνια που μαχούνται, ακόμα δεν καταφέραν να συνδέσουν τον αριθμό. Πόσο μάλλον να κάνουν υποδομές, καλώδια κτλ. Κτλ. Για έναν τραμ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Κύπρος θα παραμείνει για ακόμη ένα χρόνο χωρίς σύστημα προστασίας των πολιτών της που βρίσκονται σε κίνδυνο, οι οποίοι μέχρι τότε θα συνεχίζουν να ειδοποιούνται μέσω σιρήνων ή από πόρτα σε πόρτα. Από πόρτα σε πόρτα, ρε, μ' αντιλαμβάνεστε. Από πόρτα σε πόρτα. Δηλαδή, έχει μια πυρκαγιά μηγακών, αντί να μπορούν να ειδοποιούν τον κόσμο ηλεκτρονικά μέσω του 112, να εκενώσουν τα σπίθια τους έναν-έναν, να πρέπει να πιένουν που πόρτα σε πόρτα. Θα κρούσουμε όλοι πριν προλάβουν να πάσει στο πρώτο σπίτι. Δεν έχουμε καμιά σωτηρία σε τον τόπο. Που την άλλη, τι να κάνουμε το 112, δάμε παίζουν οι σιρήνες του πολέμου κατά λάθος. Φαίνουμε ότι στην Αθήνα, προχθές, νομίζω το Σάββατο, Σταύρο, και Σταύρο, ναι. Σταύρη, είχε κατά λάθος οι σιρήνες. Και έπαθεν πανικό ο κόσμος. Είχαν οι σιρήνες στην Αθήνα κατά λάθος. Είχαν οι σιρήνες στην Αθήνα το πρωί, υπήρχε μια αναστάτωση. Ανάφεραν οι αρμόδιοι ότι ήταν λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος. Το θέμα είναι και το ενδιαφέρον. Από την πολιτική άμυνα προκύπτει αυτό, σωστά. Ναι. Πέφτει, αλυπηθείτε μας. Επέζησαν οι σιρήνες κατά λάθος στην Αθήνα. Ενομίζαν τα πλάσματα έγινε πόλεμος. Σοβαρομιλούμε στον τη χώρα. Γιατί μας βασανίζετε σήμερα, τι σας έκαναμε. Είπαν μάλιστα κάτοικοι της Αθηγένου ότι βγήκαν έξω ο κόσμος και συζητούσαν οι γειτόνοι πώς θέλουν να φύγουμε. Να φύγουμε που κοντά να μας κόψουν. Να φύγουμε που κοντά να μας κόψουν. Και εντάθηκε περισσότερο ο φόβος τους γιατί διαπίστωσαν ότι. Είναι εγκλωβισμένοι. Τι ώρα έγινε αυτό, τι ώρα έγινε αυτό. Έγινε το πρωί. Το πρωί. Να. Mm. Έπιασε τον κόσμο εξαπρόπτου. Πάλι καλά που δεν έγινε βράδυ. Που είναι γεμάτες και ταβέρνες. Σίγουρα. Στην Αθηγένου θα γίνει ένας πανικός. Εντάξει. Εντάξει, Σταύρο, δεν νομίζει ο Κυπρέος ότι θα εξαπόλαν το αθιενήτικο το αυτό στη μέση για να σωθεί από τον πόλεμο. Πρώτα ήταν να φαουσιάσει και μετά να πάει στο καταφύγιο. Σηκωστήκαν τα πλάσματα από τα κρεβάτια και μπορούσαν να σωθούν. Και όχι μόνο τούτο, συνειδητοποίησαν την ώρα ότι δεν είχε τρόπο διαφυγής σε περίπτωση πολέμου. Ρε, είμαστε μια χώρα παροδία. Και γνωρίζουμε πώς προέκυψε το λάθος, δηλαδή απάντησε κάποιος να καταλάβει το κομπί της περιφέρειας Αθηγένου. Τι έγινε. Ήταν τεχνικό το πρόβλημα από ό,τι από έχουμε. Από μόνο το σύστημα φαίνεται. Ναι, όπου μετά διορθώθηκε. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι υπέτειος της εισβολής του πραξικοπήματος και είχες από μόνος. Ξέρω στην Ελλάδα πάντως επικράτησε ο πανικός πρόβλημα. Λογικό ρε Σταυριάννη μου. Τι ήθελες να επικράτησει. Άμα πίνεις τον καφέ σου το πρωί με την καπίρα σου και ακούεις σιρήνες πολέμου να έχουν στο βάθος. Η αγαπημένη μου η Μυρούλα, η μάμα της Αρτεμάκας, πρέπει να πετάχτηκε νύσια πάνω με τη ρόπα της και το πικουτί. Εν τω μεταξύ, μια και παίζονται σιρήνες όποτε τους καπνίζει, ας τις παίζουν και όποτε βρέσει, για να φεύγουμε, να γλιτώνουμε από τις πλημμύρες. Η θεομηνία που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ξεκίνησε από τη Λεμεσό. Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου απεικόνιζαν το τεράστιο σύννεφο να βγαίνει από την θαλάσσια περιοχή και μέσα σε λίγα μόνο λεπτά να σκεπάζει την πόλη. Ισχυροί άνεμοι ισοπαίδωσαν δέντρα, ταπέλες, εξοπλισμούς μαγαζιών που έτρεχαν να τα μαζέψουν. Άρα, αντί να θεωρούμε μήνυμα από το 112, θεωρούμε απλώς ένα τεράστιο σύννεφο να έρχεται κατά πάνω μας. Και επειδή προφανώς δεν είμαστε ποτέ προετοιμασμένοι, είχαμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Ακολούθησε έντονη βροχόπτωση. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μαζί με το νερό παρασύρονταν μέχρι και κάδι σκουπιδιών. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις. Βρέσει μία ώρα και οι εικόνες που θωρείς είναι παντέτσε που κανάν ταινία για το τέλος του κόσμου. Μετά τις εικόνες αποκάλυψης, στο νοσοκομείο της πόλης επιστρατεύτηκαν άτομα και ξεκίνησε άμεσα η αποκατάσταση των τμήματων
που επηρεάστηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως το καρδιολογικό αλλά κυρίως ο θάλαμος θαλασσεμίας. Υδροθεραπεία. Μέσα στο νοσοκομείο έβρεσε παραπάνω από ό,τι έξω. Πού ζούμε, ρε κουμπί. Ένα νοσοκομείο της προκοπής ένα αξιωθήκαμε να κάνουμε μες τούντο. Ευτυχώς όμως καθησύχασε μας ο Φέδωνας. Η πόλη αλλά και περίχωρα μετρούν ζημιές. Ειδικά στο κέντρο είχαμε πλημμυρισμένα υποστατικά και πτώσεις δέντρων. Εάν το ξεσινό καιρικό φαινόμενο διαρκούσε 3 ώρες ή και 4, σίγουρα θα είχαμε τραυματίες, ίσως και θύματα και καταστροφές, οι οποίες θα ήταν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Στην ατυχία μας ήμασταν τυχεροί, γιατί διήρκησε μόνο μια ώρα. Παναγία μου, πόσο τυχεροί είμαστε. Πάλε καλά. Τζαμέ φτάσαμε. Ως τη μια ώρα μπορεί να βρέξει στην Κύπρο. Αν η βρέξει παραπάνω, εφάμεντη. Όντως όμως η πιο τραγική κατάσταση ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο της ΠΑΦΟ. Δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα σε έναν δημόσιο νοσηλευτήριο, είτε γίνονται επεκτάσεις, κτίσματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα έπρεπε όλα να είχαν υπολογιστεί. Όταν μιλούμε για προσφορά υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στην ιατρική, είναι ένας χρυσός κανόνας, είναι ότι η πρόληψη είναι το η μισή θεραπεία. Δεν μπορεί στο σύνολο του το σύστημα να μην μπορεί να προβλέπει και να πρέπει να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας είτε ακόμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να επιλυθούν τέτοια θέματα. Επιτέλους, τι γίνεται με τα δημόσια νοσηλευτήρια? Γιατί κάθε εβδομάδα είμαστε στην πρωτοσέλιδα. Πάσα στα πρωτοσέλιδα. Κάθε εβδομάδα είναι πρωτοσέλιδο τα νοσοκομεία μας. Οι εικόνες που είδαμε πάντως είναι φοητσάρικες. Σίγουρα δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, ό,τι και να πούμε πιο μετά. Αγαπητού, να μου επιτραπεί να πω ότι το να σπάζουν οι σωλήνες των ταβανιών των συγκεκριμένων νοσοκομείων είναι τακτικό φαινόμενο. Απλώς λόγω των βροχών έγινε τόσο οξύν και τόσο μεγάλο σε όγκο. Όμως είναι τακτικό φαινόμενο. Και οι σωλήνες στα ταβάνια που στάσουν και οι κουβάδες από κάτω για να μαζεύουν το νερό. Να είστε. Ωραίο νοσοκομείο. Κάθε μέρα που έχει σύκλες χαμέζει συνάδουν το νερό. Και πάει ο κόσμος κουτσός και κλωτσά τη σύκλα. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Επειδή έχουμε να κάνουμε με νερό, το νερό μετά θα μείνει εκεί να κουλιάσει που λαλούμε, θα βγάλει υγρασίες και δεν είναι καλό για τα αναπνευστικά των ασθενών. Όχι, τα έχουν λάβει τα μέτρα τους, είναι νοσοκομειολόγοι, είναι ανθρώποι. Ναι, να μην μου χλιάσει ενώ το ταβάνι, καταλάβατε τι λέω. Τσαμέ φτάσαμε. Να πρέπει να τους εξηγάει η αγαπητού τι να κάνουν για τα ταβάνια για να μην γεμώσει μπούχλα το νοσοκομείο και να αρρωστήσει παραπάνω κόσμος. Αν δηλαδή για παράδειγμα αύριο κατεβάσουν τα ταβάνια μου, εγώ θα επιμείνω λίγο πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω, θα σας δώσουν διευκρινήσεις. Δεν είμαι ειδικός, αλλά διασφαλίσεις. Εφόσον παραφέρετε, θα το μιλήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στο καρδιολογικό και στη θαλασσεμία. Δηλαδή είναι και η θαλάμη που είχαμε τα προβλήματα. Δεν γίνεται να μην αναπνέουν καλό αέρα, ποιότητα αέρα εντός των αιθουσών αυτοί οι άνθρωποι. Δαμέ θέλουν βάρκα για να πας στα κρεβάθια τους, ρε Κατερίνα μου. Είναι μόνο τα ταβάνια το πρόβλημα. Τα φύγουμε όμως τούτα, να πάμε μια βόλτα από τα ελληνικά πάνελ, μιας και πάντα γίνονται τούτες οι συζητήσεις που μας αρέσκουν πάρα πολλά. Όχι, κατά λάθος. Okay. Θα τα ξαναπούμε έτσι αλλιώς. Θα ήθελα να πω κάτι. Πράγματι, οι οικογένειες ήταν πιο κοντά. Δεν υπάρχει εμφωνία. Επειδή. Οι οικογένειες ήταν πιο στενά. Θα μ' αφήσει, Χριστιανέ μου, να μιλήσω. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Διάλογο κάνω. Δεν είμαι χριστιανό. Κύριε Παναγιώ, δεν είμαι χριστιανό. Θα με αφήσει, Χριστιανέ μου, να μιλήσω. Δεν είμαι χριστιανό, κυρία μου. Τούτον τον επείραξε. Δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι θέλετε. Επειδή είστε και βουλευτής, πρέπει να έχετε μια μετριοπάθεια. Όχι. Μετριοπαθέστατη. Μα εσύ θα μου πει, Χριστιανέ μου, τι θα είμαι εγώ και τι δεν θα είμαι. Όχι, δεν είμαι χριστιανό και δεν είμαι χριστιανό. Και δεν είμαι χριστιανό. Αυτά να τα πείτε στον κόμμα σα. Όχι σε εμά. Με συγχωρείτε, δεν ξαναπευθύνω με εσά. Λοιπόν. Ελάτε, ελάτε. Με συγχωρείτε. Κλείνουμε εδώ. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Κύριε Ελάτε, ελάτε. Θέλω να κλείσουμε ακόμα. Στα 41 μου θα μου πείτε πώς θα μου χαρακτήρασε. Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εξετάσεις μου τις έχω δώσει, κύριε Ελσολάδη. Στο εκλογικό σας σώμα. Μα εσύ, κυρία μου, μάζεσαι του συνέχεια Χριστιανέ μου και Χριστιανέ μου.
Τι τον νευριάζεις έτσι τον άνθρωπο? Ναι. Θέλω να πω σε κάτι που αναφερθήκατε. Ότι η μαμά... Όχι σε εσένα, Χριστιανέ μου, σου λέω. Κυρία Μοντεγιώλα, πάλι Χριστιανέ μου. Δεν ξέρω, πράγματι έτσι πιστεύω ότι είναι η σωστή... Λοιπόν, λοιπόν παιδιά, να πω κάτι. Είπατε πριν... Καλά κάνετε. Λοιπόν, είπατε πριν... Είπες, μάλλον εδώ πέρα, καλέ μου φίλε... Άντε πάλι. Άις τον άνθρωπο σιόρμεν του λάδεις άλλο, Χριστιανέ μου. Ας υποστήσω να κάνουμε εξορκισμό στο τέλος. Δεν έπρεπε να βρεθούν τούτοι δύο στο ίδιο πάνελ. Έπρεπε να έστω ο ένας που τους κοιώ να πάει σε άλλον κανάλι. Πάμε τώρα να καθίσουμε στο τραπέζι. Έχει έρθει ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, μέλος, για να τα βρω και όλα τα στοιχεία μου. Καλημέρα σας, κύριε Τσίπρα, τι κάνετε? Καλώς ορίσατε. Έμαθα ότι ταλαιπωρηθήκατε, μπερδευτήκατε λιγάκι, όλα καλά. Στα παλιά. Όλα καλά. Στα παλιά λιμέρια, ναι. Πήγατε στον Αντένα, χαιρετήσατε και ήρθατε. Επίσης σε άλλον κανάλι ο κύριος, επίσης στον Αντένα, έκατσε τζαμέτσι και καυτέρα, ενώ έπρεπε να στο Sky. Πάλε καλά που έπρεπε να κάτσει μόνος του στο πάνελ του Παπαδάκη και να καυτέρα του μιλήσει. Πάντως στην Ελλάδα έχει πάρα πολλά νεύρα, όπως το συμβάν μεταξύ δύο αντιδημάρχων σε Δημοτικό Συμβούλιο στα Σάρας. Οι αλληλοκατηγορίες, οι χαρακτηρισμοί και οι ύβρις ήταν άνευ προηγουμένου. Οι δύο αντιδήμαρχοι πιάστηκαν στα χέρια και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης προσπαθούσαν να τους χωρίσουν. Όλα τα μηχανήματα τα κάνουν δουλειά. Όλοι, είναι η κουβέντα ίσμερε, ξαπολάμε ρε. Βάστα με πιο καλά, ξαπολάμε ρε. Ρε βάστα με ρε. Προσπαθούσαν να τους χωρίσουν οι άλλοι της Αντιπολίτευσης. Πολλά ωραία οι αντιδημάρχοι. Τα προσωπικά σου σφέρια κάνεις, τίποτα δεν κάνεις, δεν βοηθάς τα χωριά. Άιντε από εδώ! Πουλησανέφτηκα! Βρέατε τα π***α! Γιώργο! Γιώργο μας έρθει! Πώς τούτε ρε Γιώργο! Εν τέλεια, κυρία, Γιώργο, μαζέψω, δεν θα μαζευτεί καλό. Τίποτε, παιδιά, ο Γιώργο σε φόρτωσε, δεν έχει επιστροφή. Δεν πατήσει, θεωρούμε reality. Ακολουθούν τους κανονικότατα οι κάμερες. Απορώ γιατί συζητούν όμως άλλα θέματα στην Ελλάδα, αφού η προεδράρα μας επίε στο Λευκό Νίκο ή στο Λευκό Νίκο. Πάμε και λέγαμε χθες ότι η πρόσκληση Biden στον κύριο Χριστοδουλίδη για το Λευκό Νίκο θα ενοχλήσει πολύ. Και έτσι έγινε. Βεβαίως, και όταν θα γίνει η συνάντηση, ακόμη περισσότερο νομίζω, διότι μετά από 28 χρόνια ένας πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα επισκεφθεί τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Εξαλή Τούρκη. Να μου να κάνουμε, μάλλον για πάντα. Ήβρε νέο μπέστη ο πρόεδρος μας, να τους γυρίσει. Ήταν η τελευταία επίσκεψη αρχηγού κράτους στο Λευκό Οίκο πριν από τις Αμερικανικές εκλογές και άρχισε με καθυστέρηση μισής ώρας. Ο πρόεδρος έφτασε στο Λευκό Οίκο ένα τέταρτο πριν από τις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα. Τον υποδέχτηκε ο υπεύθυνος πρωτοκόλλου, τον οδήγησε στον προθάλαμο όπου υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών και στη συνέχεια στο Οβάλε Γραφείο όπου βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Mr. President, the President of the Republic of Cyprus. President, good to see you. Welcome to the office. It's a great honor, once again. Μετά τη θερμή χειραψία και δύο-τρεις κουβέντες κοινωνικού χαρακτήρα, οι δύο ηγέτες κάθισαν στις κίτρινες πολυθρόνες. Πάλε καλά που κάτσαν και λίγο. Είχα έννοια, ότι ήθελα να το έγινε να στέκεται για μέ. Και άτε ο δικός μας είναι γυμνασμένος. Ο Μπάιντεν πόσο να αντέξει. Είχα να οκεί χαμέ. Μετά την αποχώρηση των δημοσιογράφων από το Οβάλε Γραφείο και μέχρι να μπουν στην αίθουσα οι αντιπροσωπείες, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στα πορτρέτα των προκατόχων του Ρούσβελτ, του Ουάσιγκτον, Λίνκολν, Τζέφερσον και Χάμιλτον που κρέμασε γύρω από τον Τζάκι. Μα γι' αυτόν επέψαμε τον πρόεδρο μας στο Σαμίλια δρόμο. Για να του δείχνει ο Μπάιντεν τα κάδρα. Ας του έστελνε μια φωτογραφία, σιωρ. Έτσι κάνουν και δικοί μας οι πρόεδροι. Όποιος πάει στον προεδρικό, δείχνουν του πώς θα ανέβει ο μακάριος. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίστηκε με τα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και όχι μόνο. Κάποιος να πει τον Μπάιντεν ότι ο ίδιος που χαιρίζεσαι στο τέλος, ενώ ο Άντονι Μπλίνκεν.
Εν της δικής του κυβέρνησης, όχι της δικής μας. Δεν γελάσαν οι δικοί μας να μπορούν να γάμουν, να φύγουν τον παππού να νιώθει άσχημα. Άρα, μωρέ, είναι τέλειος. Μπορείς να θυμάται ότι είναι ο Υπουργός Εξωτερικός, τον δεν ξέρεις ποτέ. But he wasn't in the visit in Cyprus back in 2014. No, I missed that. Yeah, it was Victoria, JJ, Amanda. Had he been there, we would have said nothing. Victoria, Amanda, Scorpios, Africana. Είδατε, ο πρόεδρος μας θυμάται τα ονομαστικά όποιον ήταν τζαμέ τότε που ήρθε Κύπρο. Είχε που το 2014, βεθκιά 10 χρόνια, δεν θυμάται τους έναν ο πρόεδρος μας. Ο Μπάιντεν να θυμάται να που φάνε το πρωί. Μέσα σας πω ότι ως την δίχτα δεν θα θυμάται καν ότι ήταν τον πρόεδρο της Κύπρου. I'm looking forward to our discussions. Thank you. I'm looking forward to it as well. You're a good friend. Thanks. Thanks a lot. Σόβα, μπελάρα μας. Εδώ καμπάνω του Σιόρ, ένα σε αναρωτάτε. Ο πρόεδρος μας θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα σας. Να πιάτε νούμερούι. Να δούμε πώς εκάλυψε το θέμα και η εκπομπή του Μιχάλαρου μας. Λευκό οίκο, να αναλύσουμε τη γλώσσα του σώματος και τις φυσιογνωμίες των πρωταγωνιστών. Βλέπουμε, ας πούμε, εδώ τώρα χαμόγελα, έντονα χαμόγελα από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και από τους αξιωματούχους. Έτσι, μια συγκροτημένη χαρά από τον Τζο Μπάιντεν. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Εύαν Γεωργουλάκη. Είναι φυσιογνωμιστής, σύμβουλος προσωπικής επικοινωνίας. Να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε με τη γνώση του, την εμπειρία του και την επιστημοσύνη του. Τώρα μιλάτε σοβαρά. Θα κάτσουν να αναλύσουν τον body language τους. Τόσο να θυκιασεριένουν. Ο κ. Χριστοδουλίδης εδώ πέρα έχει ένα ισορροπημένο πρόσωπο, οποίο, όπως το βλέπουμε. Έχει και την εγκεφαλική ζώνη ανεπτυγμένη, η μεσαία που είναι η ζώνη της επικοινωνίας και αυτή είναι δυνατή, όπως και το κάτω κομμάτι το ενεργειακό. Έχει φιλοδοξία, έχει στόχους και έχει ικανότητα, δηλαδή αυτά τα οποία παίρνει, λαμβάνει τις εντυπώσεις του, τις συλλέγει εγκεφαλικά, να τις φιλτράρει και να τις βγάλει σε μια πράξη, σε ένα πλάνο. Δηλαδή έχει αυτό το κομμάτι και το reflection και το action μαζί. Έχει και reflection και action ο πρόεδρος μας. Σε δουν το αναπτυγμένο, τέλος το είπε, αναπτυγμένο. Εγκεφαλική ζώνη είναι ωραίος τρόπος να δεις το άλλο και λεγείς. Πράγμα που καταλαβαίνει ο κύριος από το σχήμα της σαούνας του πρόεδρου μας, ο Μπάιντεν. Βέβαια, οι δέκτες του, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, το εσωτερικό που είναι που προσλαμβάνουμε όλες τις εντυπώσεις και από όπου επικοινωνούμε με τον υπόλοιπο κόσμο, είναι συρρυκνωμένοι. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ και τα μάτια του και τα άλλα χαρακτηριστικά του. Είναι πιο συρρυκνωμένα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια συστολή στον τρόπο που επικοινωνεί προς τα έξω. Κι ασυστολή, μάνα μου, καλέ μου άνθρωπε. Είναι 875 χρόνων άνθρωπος. Δεν αντέχει άλλο. Θέλει να πάει έστω του να πνάσει. Πάντως, εγώ να σας πω ότι μπορεί να γίνει τούτη ούλη η βαβούρα για την επίσκεψη του Προέδρου μας των Λευκονίκων, αλλά οι Κυπρέοι δεν το εχάψα. Αν τούτη η συνάντηση γίνεται πριν ένα χρόνο, ήταν να έχουμε κάποια ελπίδα. Τώρα ο Μπάιντεν ύστερα από 15 μέρες, πάπαει. Ο Μπάιντεν πάπαει. Άρα δεν που θέλει να μας δει. Α? Τέλειος ο κύριος. Τώρα ο Μπάιντεν ύστερα από 15 μέρες, πάπαει. Άρα λοιπόν είναι κορόιδο που μας έπιασαν και κοροϊδεύουν τον ίδιο και τον κυπριακό λαό. Ασχέτως ότι έχουμε κάμα τους βοήθειες, ξέρω εγώ, και έπρεπε να μας δουν με άλλο μάτι, αλλά όχι τώρα όμως.
Μάλιστα. Τίποτε ο κύριος. Πολιτική ανάλυση με καλαμάρι ροδέλα από πίσω. Δεν του άρεσε. Τόσα ταξίκια, τόσες προσπάθειες να πάει Χριστοδουλής στο Λευκό Νίκο. Ο κύριος στην Πάφων ισοπαίδωσε τους τα ούλα σε 20 δευτερόλεπτα. Η ισοπεδωτική πάντως ήταν και η Μαρία Σολομού στο νέο της Δραμάν όταν πήγε να παραγγείλει μια ομελέτα. Έξαλλη πανταχού παρούσα Μαρία Σολομού στο Instagram με ομελέτα που παρήγγειλε στο κολονάκι που της ήρθε ο κούκος Αηδών. Άκουσέ την. Και πάω λοιπόν να πάρω την ομελέτα μου. Πάω στο κολονάκι που έχει ένα πάρα πολύ γνωστό μπραντσάδικο. Πόσο έχει η ομελέτα η δική μου? 18,90. Εννοείται ότι μου τη χτυπήσανε εκεί. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Όχι τόσο ευγενικά. Δεν είχε ντροπή, δεν κοκκίνησε η κοπέλα την ώρα που μου είπε 18,90. Γιατί να κοκκίνησε η σερβί τώρα, μάνα. Εντζίνη που να πιάει τα 18,90. Θέλεις φάτη, θέλεις με τη φάση. 18,90, μια νομελέτα, μύχη μου. Που αυκά χρυσή κότα που τα χτυπούν για να την κάμουν, κύριε Λέης. Δεν έχω μάνα μου εμπιστοσύνη, καλά μας με το φαΐ. Θυμάστε την ιστορία με την εταιρεία που δηλητηρίασε τα κοπελούθια και μετά εντελώς τυχαία έκοψε το εργοστάσιο πριν κάμουν έλεγχο? Θυμάστε όλη την εταιρεία, μεταλλιγμένη εταιρεία Γιαννίτσης, γεύματα και τις δηλητηριάσεις που είχαμε σε παιδιά. 63 μαθητές είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο. Είχε ξεσπάσει και μία μυστηριώδης πυρκαγιά στο εργοστάσιο. Όχι, κάνει και τη γραμμή παραγωγής αυτής της εταιρείας. Ναι, που φτιάχνει λίγο πριν πάει ο έλεγχος. Συσκευασμένο φαγητό. Ναι, τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία είναι αρκετά περίπλοκη. Η Δήμητρα Σέκη έκανε ρεπορτάζ για να δούμε πώς ελήφθη η απόφαση από το Δήμο. Καλώς την, γεια σου Δήμητρα. Το Δήμο Λαμιαίων. Το Δήμο Λαμιαίων. Να ξαναχρησιμοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία για παρασκευή φαγητού. Νέα σύμβαση φαγητού. Από την αρχή. Ξαναδόγαν τους τη σύμβαση. Αντιλαμβάνεστε. Εψαγέψαν τα κοπελούθια, εκρούσαν το εργοστάσιο, επροκηρύξαν διαγωνισμό για νέα εταιρεία και τελικά αναθέσαν τα φαγιά στην ίδια εταιρεία. Μόνο στην Ελλάδα. Αλήθεια, πότε προλάβανε και φτιάξανε τα καμένα? Δεν είχε καεί. Ήταν μόνο ένα κομμάτι του εργοστασίου. Δεν λέω αυτό και αυτό ακόμη. Οι άλλες μονάδες λειτουργούσαν. Σαν γρήγορα. Ναι, πάντως, να τίσω λέγοντας ότι είχαμε σε επικοινωνία και με τον Σύλλογο Γονέων. Είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, οι γονείς. Θαύμα, παιδιά, θαύμα. Εσαστήκαν τα κρουσμένα και πλέον θα κρούζουν μόνο το φαΐ. Πραγματικά δεν τους καταλάβω τους Calamars. Μιας και είπα όμως Calamars, να σας πω ότι ήμουν πριν λίγες μέρες στην Αθήνα με το Ξένος Travel για τις παραστάσεις μου. Και συνάντησα τον αγαπημένο μας κωμικό και φίλο μου, Αλέξανδρο Τσουβέλλα, και κάναμε έτσι μία μίνι συνέντευξη. Πάμε να το δούμε. Ένα, δύο. Ναι. Μη. Σ' αγαπώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Έλα ρε φίλε, να πούμε. Γεια σας κύριε. Νόμιζα να παίξουμε μπάσκετ. Και εγώ έτσι νόμιζα. Ναι. Αφού μου είπες, έλα Αθήνα να παίξουμε μπάσκετ. Ναι, έφερες μπάλα. Και μετά μου λες, κάναμε δύο ώρες να βρούμε να παρκάρουμε. Πού να ξαπαρκάρουμε. Φέρε την μπάλα τουλάχιστον, πας και κάνουμε καναστάκι. Και το έφερα σαν προπ. Ψάχνω μια γυναίκα μέσα σε όλη την Αθήνα. Πού να τρώει με τα δυο της χέρια προβατίνα. Ψάχνω μια γυναίκα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Άλεξ, ταινία. 28 Νοεμβρίου, συμμορία της συμφοράς, Ελλάδα και Κύπρο. Πρεμιέρα για όλους. Το ίδιο στα Γρεβενά, το ίδιο στην Αθήνα, το ίδιο στη Λευκοσία, στη Λάρνακα, στην Πάφο. Κάποιον κλέβουνε, δεν πειράζει, στην Αθήνα είμαστε. Μια πολύ ωραία παρέα, μια ταινία στο όριο του καλτ. Μια ωραία παρέα που... είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι ενώθηκε, πέρασε καλά και το έκανε προς τα έξω. Θα δεις την ταινία και θα καταλάβεις ότι έτσι συνέβη. Εννοείται αυτό. Με Ράνια Κωστάκη, Τόνι Σφίνο, τον Παύλο Πιέρο, τον Γιώργο Ρούφα, Μιχάλη Ατρόπουλο και άλλους πολλούς. Πανικός. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον. Φυσικά, μιας και είπες πάνικ, τον Σίμω, τον Παναγιώτη. Και η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά με Νίκο Κουρκούλη σε ρόλο έκπληξη. Πες μου τώρα. Ο Νίκος Κουρκούλης είναι η έκπληξη της ταινίας. Αυτό μόνο μπορώ να σου πω. Παίζεις με τη φλόγα. Και θα καείς. Αυτό θυμάμαι. Να σου πω, ναι. Θα κατέβεις και Κύπρο, έτσι. 27, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου, με NG Art.
Όχι, ρε, αλλά. Άλλα, ρε, φίλε, με Νίκο Γεωργιάδη, τον κοινό μας φίλο γνωστό και παραγωγό. Και να σου πω, πριν σε αφήσω για να μας πάρεις να μας κεράσει φαγητό. Α, επειδή έχω ένα γύρισμα εγώ. Εντάξει, πλέρωσε το τραπέζι μας και μην έρθεις. Εντάξει, τώρα ντροπή δεν είναι να πληρώσω και να μην κάτσω. Άρα δεν θα κάτσω, δεν θα πληρώσω. Αυτή η μπάλα είναι για σένα. Περίμενε, περίμενε. Θα, ένα καλάθι τουλάχιστον για φινάλε. Ωραία, ένα καλάθι. Να πω ότι η φιλοξενία μας στην Αθήνα είναι μια ευγενική χορηγία των We Hotels, της πλατφόρμας που σας βρίσκει τα καλύτερα ξενοδοχεία εύκολα και οικονομικά όπου και αν ταξιδεύετε στον κόσμο. Και μην ξεχνάτε την προσφορά που τρέχει αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook να δείτε την προσφορά και να μας στείλετε και selfie σας. Μην ξεχνάτε. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ και το θέμα που μας ταλανίζει εδώ και χρόνια. Το ρεύμα που πλέον όσο περνά ο καιρός ακριβώνει παραπάνω. Μην ανησυχείτε όμως, είμαι βέβαιος ότι η ΑΕΚ έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να βρει τεχνικές λύσεις για παραγωγή φθηνότερου ρεύματος. Στην παραδοχή ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, πως η έλλειψη τεχνογνωσίας στην αρχή ηλεκτρισμού στην ουσία επιβαρύνει με υψηλότερες τιμές τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, προχώρησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ. Άγκυρο, δεν έχουν καμιά τεχνογνωσία στην ΑΕΚ. Και πλέον παραδέχεται το ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Αφοπλιστικός ήταν ο Γιώργος Πέτρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει αναφορά του πρόεδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Μιχάλη Περσιάνη σε προηγούμενη συνεδρία της ίδιας Επιτροπής ότι η ΑΕΚ έχει την δυνατότητα να παρέχει από σήμερα πιο φθηνό ρεύμα κατά περίπου 15 με 20% και ότι το μόνο που απαιτείται είναι η βούληση ώστε να μειωθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΑΕΚ, όπως και άλλοι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, θα μπορούσε να αγοράζει το πετρέλαιο και ρήπους όταν οι τιμές τους στις αγορές είναι σε χαμηλά επίπεδα. Και έτσι να εξοικονομεί εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα και την ελάφρυνση των λογαριασμών που καλούνται να καταβάλουν οι καταναλωτές. Δεν υπάρχουν άτομα με τεχνογνωσία ώστε να λειτουργήσει σωστά η συγκεκριμένη φόρμουλα. Έχει τρόπο να έχουμε 20% φθηνότερο ρεύμα, αλλά δεν ξέρει κανένας πώς να αγοράζει σωστά το πετρέλαιο και τους ρήπους. Πιάνουμε ό,τι πιο ακριβό εύρουμε, ως παράζει. Τέλει. Και παραδέχονται το κιόλας. Εμάς κόφτουν τούτα ούλα όμως, διότι είχαμε φοβερές αφήξεις στη χώρα μας. Είναι η πρώην του Πίτερ Αντρέ, η οποία ήρθε στην Κύπρο μαζί με τον νέο της σύντροφο, στον τόπο καταγωγής, Χριστιάνα. Του ο Πίτερ Αντρέ είναι Κύπριος, ναι. Πάμε στην Κέιτι, λοιπόν. Έχει γίνει βάιρο, ήρθε στον τόπο του πρώην της για να ζήσει τον έρωτα. Για τα αγόρια στο διάρκεια έγινε. Είναι εδώ. Μα τι έγινε, τζαχωθήκετε. Είναι ξεκάθαρος ο Καρνάκης, η πρώην του χορκανού μας του Πίτερ Αντρέ, κοινός Πέτρου Αντρέου, ήρθε διακοπές στην Κύπρο με το νέο της Αμόρε. Τώρα να είναι λίγο παραπάνω φουσκωμένα τα... Να μου να κάνουμε. Το πολύ πολύ να κάνουμε και λίγο τη σημαδούρα στη θάλασσα της Αγία Ανάπας. Είναι στην Αγία Ανάπαση με φωτογραφίες και κάνουν διαφήμιση εδώ και του. Εδώ φαίνεται αλλιώς από την παιδιά. Αν ξέραμε ότι θα μοιράζαμε τέτοια χαρά, δεν θα το κρατούσαμε πίσω το θέμα από χθες. Στην άλλη τη φωτογραφία φαίνεται μισή σε σχέση με την άλλη. Ποια φαίνεται, ποιο σημείο φαίνεται. Όχι, εδώ είναι... Συγγνώμη, αλλά έχει κάνει μια μικρή παρέμβαση να πω. Δεν έχω εστιάσει αλλού. Πού είναι εδώ, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει γίνει μια μικρή παρέμβαση, γιατί το ψάξα. Δεν το καταλαβαίνεις. Το ψάξες, χρειαζόταν να το ψάξεις, δηλαδή. Τεύχρο, τρέξαν τα μάκια σου. Έψαξε το Καρνάκης, παιδιά, και έχει την αμυδράν υποψία ότι πριν έρθει η Κύπρο η Katie Price έκαμε μία μικρή παρέμβαση. Αμελητέα, ούτε που την προσέχεις. Έχει χωρίσει τον Πίτερ Αντρέ τον Κύπριό μας, αλλά πλέον είναι... Έχει χωρίσει τον Κύπριό μας, πώς το είπες, ρε Καρνάκη. Είναι σαν να με χωρίζουν εμένα και να πηγαίνουν τώρα διακοπές με το έτερο νύχτη στο διαβολή της Μεσσηνίας. Πηγαίνεις στο χωριό μου, έτσι. Όχι, δεν πάω στο χωριό έτσι. Σωστά, δεν έπρεπε. Στο χωριό μου. Είναι σαν να είσαι με κάποιον από Ελλάδα και πηγαίνεις διακοπές. Κάποιος πλαστικός θα μου απαντήσει αν αντέχει το δέρμα. Μάλλον αντέχει. Απαράδεκτη η Κέιτι. Έγκανε που εχώρισε το χορκανό μας, ήρθε διακοπές με το νέο της γκόμενο στα Πάτρια Εδάφη. Είναι προσβολή του το πράγμα. Και να θεωρούν και οι υπόλοιποι χορκανοί των πλούσιων εξωτερικών της κόσμου. Δεν ξέρουμε τι έκαμε στην Αγία Ανάπα, αλλά όπως είπα ξανά, πρέπει να ήταν πολλά βίζι όσον έκατσε.
Πάμε τώρα και μια βόλτα από το Ρουκζουκ, να δούμε πώς τα πήγαν οι παίχτες μας εκεί. Πάντως. Ο Ναν προχθές, 23. Πόντος, ο Πόντος. Ο Πόντος. Το έχει φέρει. Εσύ είναι μικρό το δικό σου. 10. 10 εκατοστά. Ναι, αλλιώς. Μικρότερο. 10. Χιλιοστά. Ο μέτρα. Ο Λεσόρ, ναι. 20 τέτοιους. Πόντος. Ναι. Ο Πόντος. Μα πραγματικά με τέτοιους φίλους τι να τους κάνεις τους εχθρούς. Εγκάμαν το χώμα το κοπελούι. Γιατί έπαιξε ένα άκυρο όμως, δεν κατάλαβα. Είπες 20. Πονάν. 23. Παρακαλώ δάσκαλε, ναι, σας ακούω. 20-23. Α, ήταν αυτό. Είναι αριθμητικό. Τι να κάνω κι εγώ, πρέπει να πω κάτι. Τόσα νούμερα κολλήσαν όλοι στο 20-23. Γι' αυτό χάσα. Πάμε και στην επόμενη ομάδα. Είναι από το αγόρι. Ραβασάκι. Ναι. Το Ραβασάκι. Ναι. Ο Γκόμενος. Τι σου τοποθετεί... στο τζιν σου. Στο τζιν σου. Κάτι... όχι προφορικά, αλλά γραπτά. Τι. Με καρδούλες π.χ. Σημείωμα. Ραβασάκι. Ναι. Μπράβο! Τρόμαξα αρχικά! Μπράβο! Μα πού πήγαινε το μυαλό σου? Ραβασάκι που ήταν η λέξη. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε παιδιά, αφού με κάποιες περιγραφές πάει αλλού ο νους μας, πόσο μάλλον των παιχτών. Το πρωί, όταν ρίχνω νερό στα μούτρα σου, ναι, στο πρόσωπο, στους οφθαλμούς μου για να φύγουν... Τσίπλα. Ναι, τσίπλα. Πέφτει από τη βρύση. Νερό. Στις κόρες. Στις κόρες. Ναι, για να πετάξω μακριά κάτι πηχτά πράγματα που έχουν δημιουργηθεί εκεί. Από τη νύχτα. Από τη νύχτα, όταν σηκώνομαι, έχω φτάσει στις κόρες. Στις τσίμπλες, τσίμπλα. Κι άπηχτα, μάνα μου. Εσύ είχες την κοπελούμα για να σε εξηγήσει τη γαρίλα. Ένα απλά τα πράγματα, μην τα κάνουμε πιο περίπλοκα. Πριν προχωρήσουμε, πάμε σε ένα βίντεο της Παν μας, πάντα με τη στήριξη των καταστημάτων Shoebox. Ναία μου, κορή, έφερες μας μέσα στις χωματσές. Γιάξ! Ήρανε μουρμουράς. Άι στο να αποσκολεστεί λίγο ο Μιχαλάκης, πέρκει και μη θυπόψε, και δεν μπορώ. Επιτέλους όμως, μετά από 6 μήνες, η βραμένη τσιλή είναι ώρα να τα πούμε, να. Ναι, ναι, Μιχαλάκη, σιγά στα παιχνίδια. Σιγά, σιγά, εντάξει. Anyway, να σου πω τι αποφάσισα. Αποφάσισα, έχει 6 μήνες που σκέφτομαι. Αποφάσισα επιτέλους ότι ήρθε η ώρα να. Να κάνεις μωρό. Δόξα σου ο Θεός. Δόξα σου ο Θεός. Εν καιρός σου κορή, αφού ελάρου σου κορή, να κάνεις κανέναν κοπελούι, να είσαι εδώ ως παρέα να παίζει. Ωραία, για όνομα του Θεού, κύριε Λέησο. Να αλλάξω τα μαλλιά μου. Κορή, είναι ευτυχία κορή τα μωρά. Είναι ευτυχία. Διούν νόημα. Σε όλη μα τη ζωή διούν νόημα. Ταντέρα μου, Μιχαλάκη, είπα σου που πρόσεχε. Σιγά ρε, σιγά. Έλαβα να σου βάλω πισπίς αντισηπτικών. Αξόρτωτε. Έτσι, α. Νομίζω. Ναι, κόρη, είναι αλήθεια που σου λέω, είμαι σίγουρη. Το μόνο πράγμα που μετανιώνω, ειλικρινά που σου μιλώ στο σταυρό που σου βάλω, είναι επειδή δεν τον έκανα πιο γλύωρα. Αλήθεια. Ρε, τρώεις χώματα, ρε. Ρε, θα σε κάνω μαύρο, λαλό σου το α. Ένι μπορώ. Ευτυχία τα μωρά, κόρη. Ναι, κάμε και σου κανένα να είσαι και τούτος να παίζει. Είσαι σίγουρη, διότι εσένα δεν και θεωρώσαι και πολλά... Μιχαλάκη είπα. Μιχαλάκη είπα. Φέρ' τους ρε τους καραόλους, δαμε. Φέρ' τους και να τους κάνω πόψη. Ναι, έρχομαι. Ναι, τι έγινε. Ετούμπαρες. Α, μάνα μου, όχι, αν ετούμπαρες, έρχομαι τώρα αμέσως. Από πού πήγαινε τούτο. Χαρά στο πράγμα που της είπας, Λιόρ. Αφού είναι ευτυχία τα μωρά. Ελλάδα ρε, Ελλάδα ένα λεπτό. Πάμε και στην εκπομπή της Ελπίδας να δούμε τι εξαιρετικά θέματα συζητήσα.
Έχουμε και κάτι έχουν να μας πούν για τις πιπεριές τώρα. Έλα, έλα. Είδες, έμαθα τον Ελπίδα από το πρωί. Έχει και τραγούδι. Έλα, έλα, έλα. Έλα, ζωντανά, είμαστε εκπομπή, είμαστε ζωντανοί. Σας θέλουμε εδώ. Έλα, κύριε Πανίκη. Ωραία, κόκκινη πιπεριά. Έλα, δάμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Αυτή την ιστορία να μην το έχεις εμένα. Να σου τη δώσω. Α! Ναι, είσαι έτοιμη. Περίμενε να απαντάσεις εσύ. Ξέρεις, κύριε Πανίκο, την ιστορία δηλαδή. Λοιπόν, θυμάστε την προηγούμενη. Μα δεν καταλαβαίνω. Γιατί έβαλαν το σεφ να μπει στο στούντιο με μια κότσινη πιπεριά. Το πράγμα φωνάζει disaster που το χιλιόμετρο. Παντρεμένη ή παντρεμένος, κύριε Πανίκο, πρόσεξε. Και πάει εκεί τώρα που είναι τα λαχανικά και κρατήσει μια πιπεριά. Κόκκινη, κόκκινη πιπεριά, γι' αυτό είναι και τα πλάνα κόκκινα. Σημαίνει ότι θες να κάνεις αυτόν το κάτι το παράνομο. Δηλαδή, είσαι εσύ τώρα κάπου μπροστά από την κάσο με τις πιπεριές. Δεν κατάλαβα. Ελπίδα μου, είσαι παντρεμένη τώρα εσύ. Λέμε. Και κρατάς την πιπεριά την κόκκινη. Και θες να απαντήσεις παραλληλά το σύζυγό σου. Κρατάς μια κόκκινη πιπεριά. Δίνω σήμα, να πούμε, σε κάποιον, άλλον παντρεμένο που θέλει να κάνει την απιστία του. Μόνο παντρεμένο. Είμαι διαθέσιμη, άρα πρέπει να πιέσει και εκείνο την πιπεριά του. Μπράβο. Πού το βρήκαμε αυτό? Οκ. Θα μα κάνει να μην ξαναπιάμε κόκκινη πιπεριά στα σέρκα μα ο Νικόλα. Θα κάνουμε σαλάτε και γεμιστά μόνο με πράσινε και ζύτρινε πιπερκέ. Γιατί αποφάσισε ο Νικόλας ότι άμα σε δούμε κότσινη πιπερκά, σημαίνει ότι θέλει να απαντήσει τη γυρέγα σου. Αν πει να πιέζει βαζάνι, πε, καλά να είσαι. Επίση, και δεν κάνει εσύ. Πάμε και σε ένα θέμα που αφορά του νέου μα. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα οποία αποκαλύπτουν μια ανησυχητική αυξητική τάση της κατανάλωσης αλκοόλ μεταξύ των εφήβων στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σχεδόν 29% των 15χρονων έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά, ενώ το ποσοστό ανέρχεται σε 11,5% για τους 13χρονους και 4,7% για τους 11χρονους. 11χρονους? 4,7% των 11χρονών εμεθύσαν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Σοβαρά μιλάτε? Εμείς τα 11 μας επίναμε χυμό και μετά φουσκώναμε το κουτί, επατούσαμε το δυνατά, είχαμε να κάνουμε μπουμ και παίζαμε μάπα. Ρε μα πού ζούμε επιτέλους? Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Τα αγόρια φαίνεται να είναι πιο επιρρεπή στην κατανάλωση αλκοόλ, με ένα 2% να αναφέρει ότι μεθάει πάνω από 10 φορές το μήνα. Ευρήματα τα οποία επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των ειδικών για την ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση του φαινομένου. Είναι πολύ προσβάσιμο το αλκοόλ σε πολύ νεαρές ηλικίες και αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε όλοι οι ενδεχόμενοι φορείς, αλλά και η πολιτεία μαζί, να δούμε γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο στην Κύπρο. Να μπορούν να αγοράσουν παιδιά μικρά. Δηλαδή, πάντα μωρά στο περίπτερο και μαζί με την αφροζούαν και γίνονται τις πίστες, τις τρογγυλές, τις πολύχρωμες, γοράζουν μια μπότσα νουίσκι και τους λέει κανένας τίποτε. Όπου πάει στην Κύπρο μπορείς να έβρεις τα πάντα, παιδιά. Αλκοόλ, τσιάρα, μόνο ναρκωτικά είναι να μπορείς να αγοράσεις το περίπτερο. Και άμε δίπλα από τα τσίπς. Έδαφος μεταξύ των εφήβων κερδίζει και το κάπνισμα ναργιλέ. Παρόλο που τα νεότερα παιδιά φαίνεται να αποφεύγουν τη συνήθεια, ένα στα 3 15χρονα έχει δοκιμάσει ναργιλέ τουλάχιστον μία φορά. Ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό εφήβων δηλώνει συχνή χρήση ναργιλέ, με τα αγόρια να είναι και πάλι πιο επιρρεπή. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η χρήση κάναβης, με πάνω από 7% των 15χρονων στην Κύπρο να δηλώνει πως έχει δοκιμάσει, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει συχνή χρήση. Πέφτει ένα χαρίτη στα μαντέτα ρεπορτάζ μόνο να ακούω άλλα. 15 χρόνων πίνουν ποτόν, ναργιλέ, τσιάρων και χασίσι. Να πάμε πολλά καλά. Ούτε στο Μετεγίν της Κολομβίας δεν έχουν τόσο ψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Ας κάνουν κάτι τέλος πάντων, γιατί μόνο αστεία ανέντουν τα στατιστικά. Πάντως είχαμε και άλλες παράξενες ειδήσεις στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αρχές μετά από έρευνες εντόπισαν στην οικία της ύποπτης αλλά και σε ξύλινη αποθήκη αντικείμενα συναφή με τη μαγεία. Οκ. Συγγνώμη, επίαμε πίσω στον μεσαίωνα. Ποια μαγεία? Τι γίνει στο αστυνομικό ρεπορτάζ? Γιατί συλλαμβάνουν μάγισσες?
Την διερεύνηση μιας πρωτοφανούς υπόθεσης για τα κυπριακά δεδομένα έχουν ενώπιον τους οι αρχές. Μετά από πληροφορία για τέλεση μαύρης μαγείας με πληρωμή από γυναίκα στην Κακοπετριά, εξασφάλισαν ένταλμα έρευνας και όταν έφτασαν στο σπίτι της, οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η αστυνομία κατέσχεσε από την οικία της 37χρονης καθώς και από την ξύλινη αποθήκη της δεκάδες αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κόκαλα αλεπούς, κεφαλή φιδιού, μια γυάλινη νεκροκεφαλή με φίδια, κρανίο κρυαριού με κέρατα, έναν δρακοπλαστικό μαύρο με φτερά, καπελομάγισσας, μαύρη κάπα, τράπουλα ταρό και σακουλάκι με τρίχες, στα οποία αναγράφονταν ονόματα. Σαστε σίγουροι ότι είναι για το Halloween που τα είσαι τούτη κυρία? Ήβραν κόκαλα αλεπούς, κελέ φιδιού, κρανίο κρυαριού με κέρατα. Εντάξει, παρόμοια με τούτα μπορείς να έβρεις και σε μια οποιαδήποτε ταβέρνα. Κεφαλάκι, μάτια του φού, μυαλό του αρνιού, ζυγοντάκι, ναυκιά του ζύρου. Γιατί συλλαμβάνουν και τους κέντρα και ζυάι. Το καλύτερο όμως που τη λίστα ήταν ο δράκος, ο πλαστικός με φτερά. Και το καπέλο της μάγισσας. Σίγουρα ήταν που το τέπο. Πρώτη φορά να ακούσα το Σεπτέμβριο, αλλά δεν έδωσα κάποια σημασία, γιατί ήταν κάτι γενικές πληροφορίες για δραστηριότητες μαγείας, ας το πούμε. Πρώτη φορά, εξ όσο γνωρίζω, γίνεται κάτι τέτοιο στο χωριό μας. Δεν υπήρξε ανησυχία, περισσότερον ήταν η περιέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάγισσα της Κακοπετριάς είναι 37 ετών Ελληνοκύπρια, που τους τελευταίους μήνες ενοικιάζει σπίτι στο χωριό. Η θέση της, σύμφωνα με την ένορκη δήλωσή της, είναι πως όλα αυτά τα αντικείμενα είναι προς τιμήν της θείας Σάντα Μουέρτε ή στην ελληνική γλώσσα Αγία του Θανάτου. Θρησκεία που, όπως λέει, ανάγεται από το Μεξικό. Έθελε να πιστεύει στη Σάντα Μουέρτε η γυναίκα. Τη θεότητα του κακού. Γι' αυτό γενικίασε σπίτι στην Κακοπετριά. Αλλιώς ανάρκεται στον χορκό μου, στον Καλό Παναγιώτη. Τυχαία νομίζετε. Εβούιζε ούλον τον χορκό ότι είχε μια που μάγισσα και όταν έκαμε έφοδον η αστυνομία στο σπίτι της, ήταν όπως το γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιό που μόλις έφκανε το στόκ, τα καρναβαλίστηκα. Αυτή η γυναίκα, εξ όσο γνωρίζω, δεν κατάγεται από την Κακοπετριά, απλώς κατοικεί στην Κακοπετριά, νοικιάζει κάποιο σπίτι, είναι σε απόμερη περιοχή. Το ανώτατο απέρριψε το αίτημα για έκδοση διατάγματος που να ακυρώνει το ένταλμα έρευνας των αρχών, αφού το μαρτυρικό υλικό που είχε τεθεί ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου ικανοποιούσε τις προϋποθέσεις έκδοσης του ένταλματος έρευνας. Αν ζείτε στην Κακοπετριά, νευρίχου, καλιάνα, και έτυχε να δείτε κάποια μάγισσα με τη σκούπα να πετά από πάνω από το χορκό, μπορείτε να κοιμάστε άφοβα πλέον. Κατά την ακρόαση της αίτησης της Πέτρα κατατέθηκαν στοιχεία που εντοπίστηκαν στην οικία της εν λόγω κατηγορούμενης, όπως κόκαλα και νεκροκεφαλές ζώων, καπέλο μάγισσας, πιπελό με δράκους και φίδια, ένα φλιντζάνι νεκροκεφαλής στο οποίο υπήρχε χρηματικό ποσό σε χαρτονομίσματα και κέρματα, τράπουλα ταρό, μαύρα και κόκκινα κεριά, ένα τετράγωνο μαύρο πανί με το σχήμα πεντάλφας και άλλα. Επολύναν τώρα τα αντικείμενα. Ήβραμε και φεντζάνι με νεκροκεφαλή. Και τούτοι όμως έπρεπε να τα αγοράζει όλα τα πράγματα με νεκροκεφαλές πάνω. Άρα σε ολάντια φεντζάνι του Μίκη, ξέρω εγώ. Κάτι ουδέτερο. Στο ανώτατο δικαστήριο Πέτρα απέρριψε το αίτημα της κατηγορούμενης, τονίζοντας ότι το μαρτυρικό υλικό ικανοποιούσε τις προϋποθέσεις έκδοσης του εντάλματος έρευνας από τις αρχές. Να αναφέρουμε, Πέτρα, ότι μέρος του μαρτυρικού υλικού, το οποίο τέθηκε ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου, είναι και βίντεο το οποίο δείχνει την εν λόγω γυναίκα να λέει ότι αν μια γυναίκα επιθυμεί να έχει κάποιον άντρα και αυτός δεν την θέλει, αυτή μπορεί να τον κάνει να την θέλει με μάγια, αφού προηγουμένως φυσικά πληρωθεί. Έθελες έναν άντρα και δεν σε θέλει πίσω, έπιενε σε δουν τη μάγισσα στην Κακοπετριά και με το αζημίο το φυσικά έκαμε του μάγια και έθελες. Κάτι έτσι πρέπει να μου έκαμε και με έναν διαστέρο και επίσης με παντρεύτη κάτι με τόσο μπούλινγκ που τρώω καθημερινά. Όχι, θέλω, έχω την περιέργεια, παιδιά, με πιάω τηλέφωνο να ρωτήσω. Ένα λεπτό, γιατί αντιλαμβάνεστε φρό με τα γυαλιά μου, μεγάλωσα και αγράμματα τέλεια, αλλά πάλι... Περιμένα λεπτό να ρωτήσω. Λούι μου, έλα, είμαι στην πρόβα, γίνεται κάτι? Θέλω σε ένα λεπτό, γίνεται? Ναι, πέμω γρήγορα. Πέμω, έκαμες μου μάγια και παντρεύτηκα σε. Επίσης, έκανα μάγισσα στην Κακοπετριά. Λούι, δεν μπορώ να θες.
Αστέρα μου, είσαι πλαστικό δράκο. Σου είναι πολλά λύση, μου. Πού είσαι, μίλα μου κανονικά. Είμαι πρόβα, είναι εσύ σε εκπομπή. Ναι, πιάνω σε ζωντανά τώρα στην εκπομπή. Δεν τα πρόβα να είσαι. Λουί, σταμάτα πελάρες, πέ μου, λουί μου, άντε. Μα πότε φτιάχνεις πρεμιέρα. Λουί, είναι μου το που με ρωτάς τώρα. Εμάνα μου, πού, για το μια βολάντζε έναν τζερό. Ναι ρε Λουί, πρώτη φορά να το ακούεις, δεν πού μου λαλείς τώρα. Ξυσκοπείς, θύμεις με πότε έννοια, μεν κανονίσω δουλειές. Τόλμα Λουί, το Σάββατο. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Σάββατο, περίμενε. Σάββατο, λέω, ή τον Σάββατο, το άλλο Σάββατο, μην με συγχύσεις. 16 του μήνα. 16, ναι. Ναι. Και Κυριακή. Ναι, και Κυριακή. Η Κυριακή είναι διπλή παράσταση. Α, και πρωί και απόγευμα. Ναι, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, η ώρα 4. Ναι. Και Κυριακή είναι 11 και 4. Λέω, να κάνεις οτιδήποτε. Να σου πω την Κυριακή, μπορεί να κάνουμε τέτοια νύχτα να λείπεις όλη μέρα. Λουί, άντε, Λουί, παρέτα, άντε, πάει, γεια, γεια. Εσφάω, μου να πω, εσύ δεν κλειδώνω. Αλλά μια βολάντζα έναν τζερό, παιδιά, σε 16-17 του μήνα, Σάββατο και Κυριακή, το Σάββατο στις 4 το απόγευμα, Κυριακή στις 11 το πρωί και στις 4 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Εξαιρετική παράσταση με τον αγαπημένο μου τον κύριο Τσουρή, σε σκηνοθεσία Αγκλήτος Κλήτου, μουσική Κώστας Κακογιάννης, Πάμπος Κουζάλης η στίχη, χοροδίες, επισκηνής ηθοποιή Αστέρο Κυπριανού, ο αγαπημένος μου ο κύριος Τσουρής και η Σεμέλη η κυρία Ζή. Sold out tickets, κλείστε τώρα γιατί τα εισιτήρια φεύγουν νερό. Πάμε και στην εκπομπή της Γιώτας μας, το Σίγμα, να δούμε πόσο σοβαρή ήταν τούτη την εφτωμά. Παιδιά, να μην ξέρω τα ούλα. Γιατί φορεί μάσκα γκαρχαρίας. Τι κάνουν επιτέλους σε αυτήν την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, φορεί έτσι σχέδιο. Ξανά να πάω να δω και πού ποτέ να έχουμε και ο κρίμα. Ευθεία, εκεί. Σπίθου, γυρίσε δεξιά και κάνει intro. Εκεί, δεξιά. Αλήθεια, είναι μπουράν. Όσο περνούν οι εκπομπές, σιουρεύκουμε παραπάνω ότι απλά ξαπολούν τους μέσα στο στούντιο και δεν έχει κανένα στο κόντρο. Φκάλε ρε γιώτα μου την παλιόμασκα. Καλά τα αναπνέει μέσα. Εντάξει, βγήκα! Έλα, Halloween σήμερα έχουμε, παιδιά! Δεν τη λέρωσα καθόλου. Καλό μεσημέρι, ρε παιδιά, να έχουμε! Καλό μεσημέρι, κυρία! Όπως τη δασκάλα είναι η Ιώτα. Άντε, τέλος πάντων, πείτε, Halloween δικαιούται μια εκπομπή να βγουν έτσι να κομμασκαρεμένοι, δεν πειράζει. Λογικά την επόμενη μέρα να επιστρέψαν κανονικά, ναι! Έτσι να καλησπερίζουμε με Halloween, ανέβα στο λίγο Γιώργο. Έχουν πάρει, τι θορούμε ρε παιδιά, τι κάνουν. Ο Ιάσονος γιατί εντύθηκε Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Αν τη στολή του είναι τόσο στενή που φαίνεται ότι έφαντο όλα στο εργοστάσιο σοκολάτας ολόκληρο. Εχθές αντραπήκαμε να πούμε λίγο τα πραγματικά μας size. Γιατί παιδιά εγώ είπα μου τα size φορείς. Είπα τους large. Έχασαμε 5-6 κιλά και τα είχα μπαίνουμε και στα ναι.
Εγώ είπα τους medium, ενώ ήθελα extra large, όπως βλέπετε. Τότε εσύ... πιο εκεί να φαίνεται και ναι, το ναι. τέτοιο. Ωραία. Εδώ, ναι. Γι' αυτό είμαι λίγο όπως το βαφτιστικό, το ταμένο. Το ταμένο, που έτσι λέμε. Ναι. Αλλά να σας πω κάτι, τι σας θυμίζω, πείτε μου. Θα σου πω, Κωνσταντίνε μου, γιατί θα μας ξαναμιλήσεις μετά. Ερωτήσαν τον τα πλάσματα από το κατάστημα της Ice Freeze για να τους στείλουν τη στολή και είπαν τους large αντί της extra large. Και τώρα φαίνεται παντήσει ένα κρεμάρι. Εντάξει, εγώ θα σας πω ότι είμαι η Wednesday, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είσαι να σου και Friday, όπως και θωρώ. Πέντε να σου και λίγο η Friday. Εντύθηκε Wednesday η ώτα μας, αν και εγώ συγκόφκω την παραπάνω για Monday morning, πριν τον πρωινό καφέ κιόλας. Αχ, πάμε τώρα στις αγαπημένες μας αιχμές ξανά, όπου καλεσμένος βρέθηκε ο επίσης αγαπημένος μας Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος εφρόντισε να καλοπιάει τον Παρούτιν που την αρχή. Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε για δεύτερη φορά στην εκπομπή. Πριν από λίγες εβδομάδες σας είχαμε ξανά και σας ευχαριστούμε. Κύριε Παρούτη, Σωτήρη από την Γιαλούσα, θέλω να σου εκφράσω τις εγγνώμονες με ευχαριστίες που λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά σου. Εκεί που γαλουχήθηκες και μεγάλωσες στη Γιαλούσα. Η Καρπασία μας έδωσε έναν δημοσιογράφο ο οποίος μπαίνει μπροστά και γίνεται η πρώτη συνεδρία για το συνεργατισμό. Όπως έγινε η Ψέστα Λίμπια, η Μεγάλη Σύναξη, τούτη εκπομπή. Α, γίνεται η πρώτη εκπομπή. Είναι μια, αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως η εκπομπή για την έναρξη του συνεργατισμού. Μάνα μου, ρε, έκαμε το φινιζάν τον Παρούτι μας με Γίνα Ούλα που του είπεν. Εκάλεσαν το στην πρώτη εκπομπή του για τον νέο συνεργατισμό. Είναι κοσμοϊστορικό γεγονός. Φυσικά ο Κουλίας έντιαντεξε για πολλά να κάνει τον καλό συνάδον του Παρούτι και άρκεψε να φορτώνει. Θέλω να μας πείσετε, κύριε Χάμπα και κύριε Κουλία, γιατί σε εμάς απευθύνεστε, στον λαό, έτσι. Εσύ είσαι λαός, κύριε, είσαι δημοσιογράφος και θέλω κύριε Κουλία, το 3 μήνες να κάνεις την ίδια εκπομπινά. Θα την κάνω, μέχρι κύριε Κουλία. Μέχρι που να ξεκινήσει η πρώτη συνεργατική και να παρετήσεις μετά. Ναι, και να παρετήσεις μετά. Μόνο τον κοφτιόν Κουλία να κάνουν εκπομπές ο Παρούτης ώσπου να ξεκινήσει η πρώτη συνεργατική και μετά να παραιτήσει. Η δουλειά μας να γίνει και ποιον κοφτεί ο Παρούτη. Πάντως συνέχισε στο ίδιο ρέξαλο μου το Κουλίας μας, ειδικά όταν του συναφέραν τις τράπεζες και τα επιτόκια. Ο άλλος είναι ποινικό αδείγμα. Και άκου να σου πω κάτι, κύριε Παρούτη. Ένας πρόσφυγας από την Άκρα ανοίξει το 1994 150.000 λίρες και βάλει δύο καταστήματα υποθήκη στην Αγία Νάπα. Ναι. Σκοτώθηκε το 50 του, δεν κατάφερε να ξοφλεί. Ξέρεις πόσα σήμερα του στείλαν λογαριασμό. Οι 150.000 λίρες του 1994, ξέρεις πόσο λογαριασμό του στείλαν οι τραπεζίτες μας σήμερα. Μπορεί να μου πεις ένα νούμερο, σε παρακαλώ. Ένα νούμερο. 800. 3.450.000. Άκουσον, α! Να σηκωστούν οι 3 στους 25 πράτσους. Εντάξει, κύριε Κουρία, εσύ επειδή είστε και έγκριτος νόμικος. Α! Σηκωστούν οι 3 στους 25 πράτσους. Μα πού τις βρίσκουν τις εκφράσεις σου. Έξαλλος πάντως ο Κουλίας με τα επιτόκια, το μόνο που μπορεί να τον κάνει να χαμογελάσει λίον είναι το όνομα του τηλεθεατή που έστειλε μήνυμα. Έφεραν τα πράγματα εδώ. Είναι μια καλή ευκαιρία για να απαλείψουν τα μαρτήματα τους και να ξαναδώσουν στον Κυπριακό λαό. Πάντως, κύριε Κουλία, το σωστό. Από ό,τι διαβάζω και το παλιό δίκο και το άλλο δίκο και το νέο δίκο χαιρετίζει. Λέει ο κύριος Πολύβιος Κόλοκος, σπουδαία πρωτοβουλία για αναβίωση του συνεργατισμού. Δεν πάντα στον καινούργιο ο Κόλοκος. Εξάλλου, άλλο κόμμα δεν έχει έναν Κόλοκο. Ο κύριος Κόλοκος χαιρετίζει. Ευχές για άριστο. Όχι, δεν έχει άλλο κόμμα Κόλοκο, κύριε Κουλία μου. Εγώ θα λέω το αντίθετο. Όχι, τα κόμματα μας είναι γεμάτα κόλοκους. Χωρίς παρεξήγηση, κύριε Κόλοκε μου. Να και μιλούμε για κόλοκους, σας είπα, είμαι πολύ χαρούμενος, διότι ξανάρκεψε το αγαπημένο μου reality, το First Dates. Πάμε να δούμε ένα ραντεβού. Σου κάνει πλάκα ο Θεός κι ο ερώτας ο ξαφνικός. Άλλη την πόρτα με χτυπάς. Επειδή το πήγε κουβέντα, είπα να ρίξω ένα τραγούδι. Ξέρεις, οι σιρήνες πριν τραβήξουν τον ναύτη, το τραγουδάρανε. Ο ναύτης, δηλαδή. Πιο πολλά για μούτσος μου κάνει εμένα, παρά ναύτης. Δεν ξέρω, πάντως αισθάνεστε κι εσείς έτσι τον ερωτισμό στην ατμόσφαιρα. Έτσι ένα φλερτ να υποβόσκει, μάλλον ύβραντα τα παιδιά.
να έψουμε τον κλιματισμό. Είναι πάρα πολύ καυτή η ερώτηση. Ναι. Επιβάλλεται κλιματισμός. Ναι. Are you ready? Αχ, έπεστε. Ποιο είναι το guilty pleasure σου? Μπορεί να μου κάνει λίγο μετάφραση, γιατί κάπου το χάσα εγώ τώρα αυτό. Άντε τώρα, εξήγα του ότι είναι το guilty pleasure. Είπε το και με έτσι ωραία λονδρέζικη προφορά Νικορούδα, pleasure. Ένε κατάλαβε λέξη ο παρέας. Ξαναπέτω το να δούμε πέρα και μόνο καταλάβει. Ποιο είναι το guilty pleasure σου? Σεξουαλικό είναι. Ναι. Πιες λίγο. Το κατάλαβα ότι αν κολούσα κάπου θα μ' είχε πάρει παραμάζωμα και θα μ' είχε ξεβράσει στη θάλασσα. Οπότε και εγώ έπαιξα επιθετικά και λέω όσα φάμε και όσα ρίξουμε τώρα. Προς το παρόν μόνο είναι σέβερε βελάλης όμως, ρε κουμπάρε. Τώρα δούμε πόσο επιθετικά έπαιξε τελικά ο παίχτης. Μ' αρέσει λοιπόν, όταν βγαίνω έξω, μια κοπέλα, να... και όταν αυτή φοράει φόρεμα, να ζητά το πρακάκι της. Είπαμε να παίξεις επιθετικά, αλλά όχι τόσο πολλά. Να πού ζητά το στο πρακάκι της. Πάει ραντεβού και βάλει τα πλάσματα του δόκου το βραζίν τους πριν κάτσουν να φάνε. Άλλον και εδώ. Κι άντε του πες ότι έχει βίτσο. Οι άλλες κάλουν το έτσι σε διούν του το ελαφρά την καρδία. 20 ευρώ το βραζί. Καλά δεν συμφέρει τους. Δεν του το είχα πάντως του παρέα να είναι έτσι βίτσα. Αλλά της. Καμία ενοχή. Εγώ το κάνω. Θέλω να έχω κάτι δικό της εκείνη τη στιγμή πάνω μου. Εγώ. Έχω αόρατο βρέκι. Τι δει? Αόρατο βρέκι. Α. Τώρα είναι τα χαπαρκά. Τι θα του δώκει να κρατά που εφορεί βρατζί. Δώσ' του μια γκλάτσα. Ας έρθει. Επέλανε τέλεια κόσμος πραγματικά. Πάμε όμως στο δικό μας παιχνίδι με την ECHO, όπου μοιράζουμε καύσιμα μέσω του ECHO Smile Up και επιστρέφουμε. Λοιπόν, το όνομα σου? Μινοδώρα. Μινοδώρα. Wow, πολλά ωραία όνομα. Δεν το ξανακούσα. Από πού? Τα δώρα εντάξει, το μήνο δώρα όμως. Έχει Αγία. Έχει? Ναι. Δεν το ξέρα. Είδες, μαθαίνουμε πράγματα εδώ στην ECHO, στην Ορόκλινη, κυρίες και κύριοι. Με το δώρα μου θεωρώ ότι παίξαν οι λάμπες με ούλες. Ναι, πολλά χαρούμενο το αυτοκίνητο. Πολλά χαρούμενο. Ναι. Πώς το χριστουγεννιάτικο δέντρο οι λάμπες της Μινοδώρας. Λοιπόν, Μινοδώρα, τρεις ερωτήσεις. Αν έβρεις σωστά μια, 20 ευρώ. Αν έβρεις σωστά δύο, 40 ευρώ. Αν έβρισκεται τρεις, θα σου γεμώσω αυτοί όσους σου πεζίζει να τις αφήσεις. Οκ. Είσαι έτοιμη για τις τρεις ερωτήσεις? Μαθηματικά πάνε καλά? Εντάξει. Δεν θέλω πολλά σίγουρα την Μινοδώρα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 50+13? 37. Απαναία από 37, 20 ευρώ πιάσαμε τα. Πόσα χρόνια οδηγάς? Αρκετά. 5. 5, είναι πολλά. Σε έναν κυκλικό κόμβο. Ναι. Ποιος έχει προτεραιότητα, αυτός που έρχεται από τα αριστερά ή αυτός που έρχεται από τα δεξιά? Από τα δεξιά. Είναι special driver η Μινοδώρα, κυρίες και κύριοι. Ποδόσφαιρο ασχολούμαστε? Όχι καθόλου. Τίποτε, ασχολείσαι? Αχ, Θεέ μου. Σε ποια επαρχία υπάγεται η ορά? Το χωριό ορά. Η επαρχία ξεκινά από Λάμδα, να σε βοηθήσω. Λάρνακα. Απαραία που θα μπορούσε να λέμε σώση Λευκοσία, αλλά είναι Λάρνακα, κυρίες και κύριοι. Μινοδώρα μου, συγχαρητήρια. Θα σου γεμίσουμε το αυτοκίνητο σου, ώσπου να το γεμίσω εγώ για να μπω στο application. Ευχαριστώ. Το ECHO Smile Up, μπαίνεις μέσα. Πάεις δαμέ που λαλεί Release Pump. Βρίσκει το δαμέ, Station. Θωρείς ορόκλινη. Βάλεις το νούμερο 3 από την πεζίνα. 95 που βάλουμε. Ναι. Ευχαριστώ, πόσο εύκολο είναι. Release pump, δεν χρειάζεται καν να κατεβείς. Και πάω σου γεμώσει αυτοκίνητος. Mm.
Μινοδόρα, πόσα μπενζίνα ήταν να βάλεις? 15. Και βάλαμε σου? 72. Σε χαρούμενη? Ναι, πάρα πολλά. Έλα ακόμα ένα δώρο μου από το Echo Smile App. Ευχαριστώ. Γιατί έχει gift catalog. Τώρα που το κατέβασες και θα βάλεις μπενζίνα, θα μαζεύεις smiley και μπορεί να κερδίσεις άλλα δώρα. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. See you. Πως ο χρόνος τελειώνει και μένουμε πάντοτε μόνοι. Αν καταλάβεις τι είναι για σένα να ζεις ένα γυαλινό ψέμα. Σκέψου πως κάποιος σε νοιάζεται. Είναι καιρός να σ' το πω. Κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει, περιμένει λεπτό προς λεπτό. Κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει, κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. Σήμερα λοιπόν δίνουμε συνέχεια στην κουβέντα μας που είχαμε την περασμένη εβδομάδα για το πώς μιλάμε εσείς όταν πηγαίνουμε στην Ελλάδα που προσπαθούμε να μιλήσουμε στη δημοτική αλλά το κυπριακό μας δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Πάει λοιπόν ένας γνωστός μου σε κατάστημα με αθλητικά στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Φίλε μου, θέλω ένα σάκο. Βεβαίως δηλαδή του, ελάτε μαζί μου και παίρνει το στο κάτω μέρος του καταστήματος. Ορίστε, του λέει, έχουμε με PVC, του νερού. Έχουμε φουσκωτούς του δαπέδου και τον επαγγελματικό μας που τον κρεμάς από το ταβάνι. Φίλε μου, λέει του, τι είναι τούτα που δείχνεις? Εγώ θέλω σάκο. Ναι, σάκου σας δείχνω. Όχι, μάνα μου, σάκου του μπόξ. Εγώ θέλω σάκο με ζιπ. Σάκο του μπόξ με ζιπ δεν έχουμε. Άρα, δεν θα συνεννοηθούμε. Εγώ μπαρε, θέλω ένα σάκο με ζιπ που το φορείς. Πώς το λέτε εσείς? Μπουφάν θες? Δόξα σε ο Θεός, λέει του. Ναι, μπουφάν με ζιπ. Μπαίνει μια φίλη σε βιβλιοπωλείο. Γεια σας, γεια σου κοπελιά. Έχετε κόλλες? Τι έχουμε? Κόλλες έχετε? Τι κόλλες, λαλίτης ο παρέας? Κόλλα, μάνα μου, έχετε κόλλα? Βεβαίως, λαλίτης, και βγάλει πάνω μια γόμα. Όχι, λαλί, αυτή είναι γόμα. Εγώ θέλω κόλλα. Κοπελιά, λαλίτης, αυτό είναι κόλλα. Όχι, λαλί, αυτό είναι γόμα. Και αυτό τι είναι, λαλίτης? Και δείχνει ένα σβηστήρι. Σβηστήρι, λαλίτου. Όχι. Αυτό είναι γόμα και αυτό είναι κόλλα. Όχι, λαλίτου. Τούτο είναι γόμα και τούτο είναι σβηστήρι. Εγώ θέλω κόλλα να γράψω με πένα. Με τι να γράψεις? Με πένα. Πένα. Στυλό. Ποκίνο. Έχετε? Στυλό βεβαίως. Κόλλα χαρτί να γράψω. Επέστο ρε κοπελιά πως σε σκόλλα χαρτί και διάτης παιδιά. Έχετε και συνδετήρα λαλίτου? Βεβαίως και έχουμε πολύχρωμο, χρυσό, ασημένιο. Άρα λι. Συνδετήρα για να συνδέσω τις σκόλλες. Μήπως είναι συρραπτικό που θες? Ναι, ποκίνο λαλίτου. Ένας άλλος γνωστός μου, Κάλαμαρα, αραβωνιάστηκε μία Κύπρια. Έρχεται που λαλείται ο Μανώλης, φίλος από την Ελλάδα, στην Κύπρο, ήταν στις αρχές της σχέσης τους. Και κάθονται με την κορούν την Κυπρέα, τη νύχτα να φάνε μακαρούνια με το κοτόπουλο. Και ποταβρίζεται και πιάνει τη ζάμπα. Ωχ, λέει του πεθερά του. Εσύ θα φάεις το καλό, την κούνα. Τι είναι κούνα, λαλίτης ο Καλαμάρας?
Αγάπη μου, του λέει η Μαρία, κούνα λέμε το στήθος του κοτόπουλου. Α, λέει ο Μανώλης. Τελειώνουν το φάιν, κάθονται με τον πεθερόν του στο μπαλκόνι, απιούμε μπύρα γαμπρέ. Ναι, αμέ, λέει το Μανώλης. Μαρία, φέρε και ομπύρες, μάνα μου, και καμιάν κούνα. Κούνα, θα φάμε κοτόπουλο με την πύρα, λέει ο Μανώλης. Αγάπη μου, λέει του κοπέλα. Κούνα, επίσης, λέμε και τους ξηρούς καρπούς. Και αυτό κούνα το λέτε. Ε, ναι, αγάπη μου, λέει. Πίνει την πύρα το Μανώλης, τρώει τις κούνες του και πάει να λουθεί. Κάνει μπάνιο, ξουρίζεται, φκένει που τον μπάνιο, θωρεί τον υπεθερά του, πιάνουν έτσι που τη βούκαλε του. Ω, ξυρίστηκες, κούνα έγινες, κούνα. Φέτος, λοιπόν, χαρίζουμε σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα ολοκένουργιο Renault Symbios E-Tech Full Hybrid αξίας 32.600 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Ένα εντυπωσιακό SUV με ευελιξία, κορυφαία τεχνολογία και απόλυτη άνεση για κάθε στιγμή της ζωής σας. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα ολοκένουργιο Renault Symbios E-Tech Full Hybrid αξίας 32.600 ευρώ, μία προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Εντυπωσιακό SUV με ευελιξία, κορυφαία τεχνολογία και απόλυτη άνεση για κάθε στιγμή της ζωής σας. Στείλε Symbios και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Oh, welcome back! Καλώς σας ήβρα. Τι κάνετε? Καλά, δοξάζει ο Θεός. Την περασμένη εβδομάδα ήσουν την προπερασμένη που έλειπες, ναι. Ένα θέμα. Γιατί νομίζω ότι είναι την περασμένη που έλειπες? Ω, ήμουν δαμέ. Α, ήσουν δαμέ την περασμένη που δεν το καταλάβα. Νομίζω ότι έλειπες την περασμένη. Έναν εισηχητικό τότε δεν με θυμάσαι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Εσχούρωσα λίγο το μαλλί μου. Ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο, πάνω μου. Ναι, τούντο έδε πρόλαβα να χτενιστώ. Ήρθα όπως ήρθα, αρέσκει πάρα πολύ. Όχι, αρέσκει μου, τον το Μέση, έτσι ναι, ονομάζεται, Μέση. Ναι, I woke up like this. Μπορείς να το κάνεις τέλευτο με ένα Ρονάλτο από το Μουντιάλ του 2002. Μου πολλά μητσά το 2002, δεν θυμάμαι το hair cut. Αφού τούτο είναι το Μέση, να κάνεις το Ρονάλτο. Είδες το ποτέ να είναι το hair cut το Ρονάλτο. Κάνες χιούμορ εσύ τώρα. Όχι, ξέρεις πώς είναι. Να ζήξω μετά φωτογραφία, αν είναι το hair cut Ρονάλτο. Να δω τι άλλο πρέπει να κάνω τα μισάδα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πιούμε ένα καφέ με τον αγαπημένο μας καλεσμένο, αγαπημένος και επιτυχημένος ηθοποιός, εδώ και χρόνια σε Κύπρο και Ελλάδα, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Ταμπού. Mm-hmm. Απόψε μαζί μας ο Μέμος Μπεγνής, κυρίες και κύριοι. Καλώς σε βρήκα. Τι κάνετε, Μέμο παιδιά. Μου. Πολύ καλά, παρακαλώ. Πολύ. Περάστε, κοπιάστε, καθίστε. Σας ευχαριστώ. Εδώ θα κάτσω. Εδώ. Κάθω. Τέλεια. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ. Κύριε Μπεγνή, παρακαλώ. Πώς αισθάνεστε που. Είστε στην εκπομπή μας. Πάρα πολύ ωραία. Εκτός από αυτό, πριν κάποια χρόνια έπαιζε ρόλους που ήταν το παιδί της οικογένειας. Το ξέρω. Και τώρα παίζει ρόλους που είναι ο μπαμπάς της οικογένειας. Αχ, Παναγία μου, έφτασε αυτή τη στιγμή. Αρκέψαμε καλά. Πώς είναι? Είναι περίεργο, είναι πολύ περίεργο. Βέβαια και πριν 2 χρόνια είχα ένα παιδί σε μια σειρά. Τώρα όμως είναι διαφορετικά, γιατί ναι. Είμαι οικογενειάρχης, έχω γυναίκα, έχω 2 παιδιά, είμαι στο πανεπιστήμιο καθηγητής, πολύ αξιοσέβαστος κτλ. Ξέρεις τι. Περίεργο από τη μία, σαν φυσικό επακόλουθο από την άλλη. Δηλαδή, είμαι 50, τώρα κλείνω τα 50. Εντάξει, στα 50 μπορεί να έχει και 3 και 4 και 5 παιδιά. Έτσι, σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή, το περίεργο όμως, ξέρεις ποιο είναι, ότι ενώ κάνω τον μπαμπά, τα παιδιά που παίζουν, η νεολαία που παίζει στο Ταμπού, εγώ νομίζω ότι είμαι συνομιλικός. Εντάξει, δεν φαίνεσαι 50. Δεν το ξεπερνάω. Δεν ευχαριστώ για το πρόβλημα. Όχι, για 50 με τίποτα. Εγώ φαίνομαι μεγαλύτερος. Σιγά που φαίνεσαι μεγαλύτερος. Είμαι 49. Όχι, 44. Εγώ. Μια χαρά είσαι. Αλλά είναι, ναι, σίγουρα δεν φαίνεται για 50. Δηλαδή, ξέρεις τι, εγώ πάντα λέω. Σκηνική παρουσία δεν είναι. Πάντα λέω ότι πρέπει να διατηρούμε το παιδί που κρατάμε μέσα μας. Για μένα αυτό μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν μου αρέσει ούτε η σοβαροφάνεια, ούτε το στυλάκι, αλλά θέλω να διατηρώ το παιδί, χωρίς να σημαίνει ότι πάλι παιδίζω και παίζω με τα αυτοκινητάκια μου κάτω στο χαλί. Λες όμως αλλά την ηλικία σου, ενώ τη λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αν δεν φαίνεσαι 50, εγώ θα την έλα. Μου λέει ο Φασουλής, ο Σταμάτης, που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, σε πολλές δουλειές και είναι οικογένεια ο Σταμάτης. Μη λες την ηλικία σου, Πεντάγια μου, πας καλά. Πρέπει να τα κρύβεις τα χρόνια σου. Λέω στα μάτια μου, εγώ θα τη λέω την ηλικία μου, γιατί είμαι περήφανος και για την ηλικία μου και για τις δουλειές μου και για τις ρητίδες μου και για την εμπειρία μου και για όλα αυτά. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα που πες στον Μπαμπά φέτος, για να έτσι καταλήξουμε πάλι σε αυτό που με ρώτησες. Είναι μεγάλη μου χαρά και πιστεύω ότι με την καθοδήγηση του Ανδρέα του Γεωργίου που κάνει και τη σειρά το κάνω και καλά αυτό. Ταμπού στο Μέγκα, μια σειρά έτσι. Στο Μέγα Ελλάδος, στην Κύπρο, στον Αλφα Κύπρο, έτσι μυστήριο, ναι. Λίγο πιο dark, έτσι, πιο Βάνα Δημητρίου. Είναι πολύ dark, ναι. Όπως και η Βάνα είναι dark. Ναι, ναι. Η Βάνα μας έχει συνηθίσει σε τέτοια έτσι, ναι, σενάρια, ναι. Πολύπλοκα, σε πολλά μέτωπα που ανοίγει. Το ταμπού έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, πολλά μυστήρια. Έχει δολοφονίες, έχει ναρκωτικά, εκδίδεται μια κοπέλα σε εμάς, στο ρόλο. Ναι. Έχει μυστικά, έχει τα ταμπού αυτά, τα μυστικά τα φοβερά. Έχει και το δικό μας το ταμπού, το μυστικό που τα τέσσερα αδέλφια κρύβουμε από όταν ήμασταν μικρά. Και γενικά είναι μια σειρά που υπόσχεται πολύ μυστήριο, πολλές ανατροπές. Από την παγκέτα του Ανδρέα, που έχω την τύχη να συνεργάζομαι φέτος. Έναν άνθρωπο που ξέρω 20 χρόνια και δουλεύουμε πρώτη φορά στην τηλεόραση και ελπίζω να μην είναι και τελευταία. Πώς και προέκυψε η συνεργασία, ο Ανδρέας σε πήρε ή ο Κούλης? Ο Ανδρέας με πήρε. Ο Ανδρέας μου λέει: κάνω μια σειρά φέτος, θέλω να είσαι, είναι αυτός ο ρόλος. Ταιριάζει πάρα πολύ. Πόσες φορές έχουμε πει να δουλέψουμε, γιατί και σε άλλα σειρά μου έχει προτείνει, απλά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε συγκυρία για να. Δεν ετσιάτιζε. Πάρα πολύ, μου αρέσει. Το timing ήταν. Πάρα πολύ. Και ναι. Αυτό. Και έτσι έκατσε φέτος και το κάναμε. Εγώ ξέρω σε που κομμωδία είναι η αλήθεια. Εμένα. Ναι, το flashback. Φαντάζομαι είναι από το άκρο οικογενειακό. Ναι, έτσι πιο παλιά. Έχοντας κάνει και τα δύο. Προς τα που κλείνεις, ας πούμε, τι σου αρέσει και παραπάνω. Διότι εσύ αντιστοίχεσαι τις δυσκολίες και η κωμωδία. Έχει πολύ περισσότερες για μένα. Η κωμωδία. Είναι πολύ πιο δύσκολο είδος, γιατί εύκολα κάνεις έναν άνθρωπο να κλάψει στο δράμα, παίζοντας την κατάσταση απογραφής. Πρέπει να είσαι καλός, βέβαια, για να το κάνεις αυτό. Η κωμωδία, όμως, είναι ένα δύσκολο είδος, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τον άλλον να γελάσει εύκολα και δεν πρέπει να παίζεται η κωμωδία. Πάντα το λέω αυτό. Δηλαδή, βλέπω ηθοποιούς που λένε τώρα παίζω κωμωδία και αρχίζω και κάνω με τα χέρια μου, κάνω φάτσες, μιλάω με άλλη φωνή, κάνω μπαλαφάρες και αυτό δεν είναι κωμωδία. Όσο πιο σοβαρά παιχτεί η κωμωδία, τόσο πιο αστεία είναι μέσα από την κατάσταση από την οποία θα παιχτεί. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη κωμική. Είναι η πολιτική. Ναι, αυτό θα έλεγα, μπράβο. Συγγνώμη, δεν γελάς. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Μην πιάσουμε το θέμα, γιατί είναι πονεμένο στην Ελλάδα. Ναι, και λέω ότι η μεγαλύτερη κωμική είναι αυτή που παίζουν σοβαρά την κωμωδία. Όσο πιο σοβαρά την παίζεις, τόσο πιο αστεία είναι μέσα από την κατάσταση που βγάζεις. Άρα ποιον κουταφιό θα έλεγες ότι προτιμάς, ας πούμε? Κοίτα, δεν έχω κάνει πολύ κωμωδία. Περισσότερο έχω κάνει στο θέατρο. Που είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι στο θέατρο βλέπεις και ακούεις τους κιόλας. Ακριβώς. Είναι και το κοινό από κάτω είναι πάρα πολύ ζωντανό, το θέατρο ούτως ή άλλως. Οπότε, αν αρχίζουν και δεν γελάνε, παγώνει. Περίεργο. Παγώνουμε κανονικά. οπότε, νομίζω. Δεν ξέρω, και τα δύο. Ναι, ναι. Ανάλογα, ναι. Και με τη... Ανάλογα με τη συγκυρία. Ναι. Πώς θα προκύψει. Το κείμενο, ποιος θα είναι, ποιος το κάνει. Μεγάλη σημασία ποιος το κάνει. Δηλαδή, ποιος το σκηνοθετεί. Σίγουρα. Πρέπει να έχει μια καλή καθοδήγηση για να κάνεις κωμωδία περισσότερο από ότι όταν κάνεις δράμα. Ταμπού έχεις, Μέμο? Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ταμπού. Πιστεύω ότι δεν έχω πολλά. Πιστεύω ότι έχω ελάχιστα. Δεν πιστεύω ότι τα ταμπού κάνουν καλό σε έναν άνθρωπο, ούτε στην κοινωνία μας την ίδια. Υπάρχουν πολλά ταμπού, πολλά τζις που πρέπει να ξεπεράσει αυτή η κοινωνία επιτέλους για να προχωρήσει. Και προσπαθώ όσο μεγαλώνω να μην έχω καθόλου. Γυρίζετε
για το ταμπού, γυρίζεται σε ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στην Ελλάδα, τα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, υπέροχα. Τα αγαπώ τα Γιάννενα. Δεν πάω συχνά δυστυχώς, γιατί οι περισσότεροι χώροι, ας το πούμε, γυρισμάτων είναι εσωτερικοί. Εγώ πέσω πιο πολύ στο σπίτι μου, στο πανεπιστήμιο που διδάσκω ως ρόλος πάντα, στα αδέρφια μου που είναι μέσα. Οπότε εγώ, Γιάννενα, είχα την ατυχία να πάω μία φορά. Λέω ατυχία γιατί πήγα μόνο μία φορά, ναι, όχι, ναι, επειδή πήγα. Ναι, 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 ναι. Οι άλλοι έχουν πάει, λες, δυο. Τώρα όμως έφτασε η στιγμή, όπου να είναι σε κανένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, να πάω ξανά, γιατί έχω στα Τζουμέρκα γυρίσματα. Επίσης, θα... στα Τζουμέρκα, κυρία, ναι. Παν. Είναι πει, αλλά αγγλικά από σένα να ακούσα πολλά. Ζαγοροχώρια από την Τζουμέρκα είναι όνειρο. Είναι όνειρο και δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, φαντάσου. Αλλά τα Γιάννενα είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις, ούτως ή άλλως. Και εμένα. Σαλαμίνα πας? Σαλαμίνα πάω, να δω τη μαμά, να δω την αδελφή μου, να δω την ανιψιά μου, την οικογένεια γενικά. Α, είναι μόνιμα αυτή. Είναι μόνιμα, ναι, ναι. Είσαι ο μόνος που εξόκυλες. Ναι, που έφυγες που ξέφυγα. Από το νησί, γιατί. Από το νησί. Έτσι είναι. Αλλά πάω, πάω, πάω. Αγαπώ Σαλαμίνα, αγαπώ. Είναι και ο Μιχάλαρος είναι από τη Σαλαμίνα. Α, ναι. Ο δημοσιογράφος. Ναι, το ξέρω, σίγμα. Ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Έχετε εδώ άνθρωπο που τη λέει στο Σίγμα, από τη Σαλαμίνα. Ναι, ναι. Τι λέτε τώρα. Ναι. Ο δημοσιογράφος στο Σίγμα. Ο Μιχάλαρος, είπατε. Μιχάλαρος, ναι. Το ξέρω, καλέ. Εσύ άραμε, αφού είσαι κερίς. Είναι φίλη της, η μαμά του είναι φίλη της μαμάς μου. Α, απεθόρετο, ράβε μου. Ναι, και έχουμε μιλήσει. Ναι, ναι, ναι. Α, εστάστια. Υπέροχο παιδί, υπέροχο. Είχα δει σε μια συνέντευξη, τώρα εντελώς ασχετό με την κουβέντα. Είσαι vegan. Είμαι vegetarian με ένα πόδι στο veganισμό. Okay. Δηλαδή, δεν κάνω την ατασταλία στο τυρί, στο μέλι, στο γάλα. Πολύ από σπάνια. Και από πότε. Ήμουν pescatarian, που σημαίνει ότι δεν τρως κρέας, αλλά ναι, 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 μόνο ψάρι. Για 11 χρόνια και τα τελευταία 6 δεν τρώω ούτε ψάρι. Οπότε 11 χρόνια δεν έτρωγα κρέας, αλλά έτρωγα ψάρι. Τα τελευταία 6 χρόνια δεν τρώω ούτε το ψάρι. Και αυτό το κάνω και για λόγους υγείας, αλλά κυρίως για ηθικούς λόγους. Γιατί δεν μπορώ να σφαλιάζονται τόσα εκατομμύρια ζώα κάθε μέρα με τον τρόπο πω, που γίνεται αυτό. Επειδή η ελληνική κουζίνα, όπως η κυπριακή, είναι πολλά πλούσια στο δυστυχώς, κρεατικό το κομμάτι. Και αν ακούσω κάποιον Έλληναν ή Κύπριον που έβγαν οι vegetarian, ενθουσιάζουμε. Πολλά... Όχι, προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Αλλά το έχω έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και έτσι βρέθηκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ με μου σηκώνω τα χέρια ψηλά, είμαι πανφαγατέρια. Πανφαγατέρια. Τρώω τα πάντα. Εντάξει, θα μεγαλώσεις. Απολογούμε, αλλά τρώω τα πάντα. Δεν ξέρω. Απλά θα ήθελα κάποια στιγμή έτσι, σε μια ουτοπική κοινωνία, θα ήθελα τα σφαγεία να είναι μουσεία και να πηγαίνουν οι γονείς με τα παιδιά τους και να λέγανε ότι κάποτε εδώ να σφαγιάζουν τα ζώα και τα παιδιά να λένε αλήθεια. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Κοίτα, αναλόγως πλέον υπάρχουν πολλές περισσότερες επιλογές για vegan και vegetarians. Ενώ πάρα πιο παλιά, επειδή έγινε η κολλητή μου vegetarian, ένα δράμα που ζούσαμε. Είναι ναι, 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 κάπου σε όλα τα εστιατόρια πλέον. Πλέον ναι. Σαλάτες και μαγειρευτά. Ναι, αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που. Αν έχουν ανοίξει πάρα πολλά εστιατόρια καταρχάς. Που είναι και αποκλειστικά. Και είναι και αποκλειστικά. Έχουμε και εδώ ένα στη Λευκοσία, κοντά στην Ομήρου, που είναι ένα συγκλονιστικό εστιατόριο που άμα φας. Εγώ πάντα το πηγαίνω εκεί. Τρώω το γύρο κοτόπουλο με αραβική πίτα, η οποία είναι, πρέπει να πας το φας. Γύρο κοτόπουλο, χωρίς κοτόπουλο. Ναι, είναι. Δεν τόσο γίνεται το πράγμα, ρε φίλε. Είναι το κοτόπουλο, είναι jackfruit, δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάτι το οποίο μοιάζει, αλλά το σοτάρουν και με τέτοια μπαχαρικά ώστε να μοιάζει γευστικά. Δεν, είναι, ναι. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι το μαρούλι, σος, η ντομάτα μέσα το. Και γύρω κοτόπουλο, βαφτίζουν το γύρο κοτόπουλο. Είναι το best seller του. Και σε προκαλώ, προκαλώ. Λούι, να πας να το φας αυτό το πράγμα. Είναι φανταστικό. Εντάξει, αλλά προκαλώσεις εσύ να φάεις καλό. Όχι, δεν μπορώ αυτό. Εντάξει, θα πάει να τέλειωσε, θα πάει να μας τσεράσει. Ναι. Οπωσδήποτε. Τέλος. Όποτε θες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι από τη χορηγό εταιρεία Χαρλαμπίδης Κρίστης και επανερχόμαστε. Μέμο μου, ξέρω ότι άλλη μια λατρεία που έχεις είναι η μουσική. Ναι, βέβαια. Παρακαλώ, χρόνια. Παρακαλώ να έρθει μέσα το πιάνο. Ποιο πιάνο, ρε παιδιά. Ω, Παναγία μου. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι αρμόνιο. Τελευταία στεγνολογία. Αρμόνιο, ρε. Εγώ δεν παίζω τώρα, σε αρμόνια. Δα μέτρο εις γύρω κοτόπουλο, μόνο κοτόπουλο. Δεν θέλω... να σε πειράξει το πιάνο που βάφτει σε αρμόνιο. Λοιπόν, θέλω περίμε. Stairway. Δεν μου έχει Stairway εδώ πέρα πιάνο. Μα είναι δυνατόν. Μου φέρνει το αρμόνιο, το οποίο είναι... Δεν μου λέει Stairway. Πού είναι το μικρόφωνο.
Τι είναι αυτό, κοντά αυτό σου. Δεν παίζει. Παίζει. Α, εγκλειστώ το μικρόφωνο, λεπτό. Ναι, άνοιξε το μικρόφωνο πάνω. Και πότε θέλω να βγει. Ένοιξε, α, που ζαμε. Εντάξει, το βρήκα. Παιδιά, δεν παίζει καλά. Παίξε μας. Ακούετε τώρα. Ναι, θέλω να μας παίξεις. Μπράβο, Σάκη. Μπορείς. Κοίτα. Εντάξει. Είναι παράφωνο. Ποιο είναι παράφωνο, ρε, το πιάνο. Βρά, θέλει κούρδισμα. Όχι, κουτσιάστα, κουτσιάστα. Μπορείς να μας παίξεις κάτι που ξέρουμε. Τι θες να σου παίξω, δεν ξέρω. Ξέρω. Άκου, κάνω μια συγχορτία το ματζόρα, ας πούμε, έτσι, άκου. Εγώ κατάλαβα εγώ, ότι είναι εγώ δεν τα μπούσουν το ματζόρε. Το ματζόρε. Εμένα μου ακούγεται το ματζόρε. Κοίτα, μόνοι στους συνότητες, εντάξει, όλα μαζί αυτά, ίδιες νότες, ίδιες, άκου. Ξενετικό. Άρα το πιάνο σας είναι σκάρτο. Δεν μπορώ να γίνω ρεζίλη στον αέρα από το πιάνο. Εγώ μπορώ να παίξω, άκου τα καλαμίζει. Ναι. Μπράβο. Μάλιστα. Όχι. Λάθος έκανες. Εντάξει, μία νότα δεν έκανες λάθος. Αλλά είσαι καλός. Έχεις μέλλον στο πιάνο. Καλό ρε κομπάρες. Δεν μπορείς να παίξεις ένα τραγούδι, ξέρω. Τι θες να παίξω, παιδί μου. Παίξε μου... Ποιο. Ένα λεπτό για να ακούγεται. Το ξέρεις το. Εσύ καλύτερος πιάνεις από εσύ μένα. Εσύ ξέρεις το, Λουί. Ποιο είναι ποντούτο. Τι είναι αυτό. Ρώσικο είναι. Άντε ρε, το αφιλότιμη ρε. Α, αφιλότιμη, αυτό. Ναι, παίξε μου ένα, αν θέλει. Παίξε μου Μαριάν Κάρλας. Περιμένετε με, διότι είμαι και εγώ θα μισθώ. Ωπα! Δεν μπορώ να χορέψω έτσι και δύο. Περασμένα, ξεχασμένα. Και τούλα. Αλλά όλα μαζί δεν μπορώ, γιατί είδες τι γίνεται ναι, εδώ. Ναι, ναι. Όχι. Παρακαλώ. Μόνο με ένα δαχτυλάκι. Μόνο που έπαιξε σκετούλα. Εντάξει. Σκετούλα, ναι, αγαπή. Αγαπάμε και ναι, ναι, αγαπάμε σκετούλα. Κυπριακά, ξέρεις. Όχι τραγούδια. Εννοείς να μιλάω. Ναι. Δεν ξέρω. Να παίξουμε ένα κυπριακό ταμπού. Όπα Παναγία, πώς θα το αντίστροφο. Κάνω. Έχει πάνω κυπριακές λέξεις. Όπα Παναγία. Θα μου τις εξηγήσεις. Αυτό. Δεν έχω χρόνο, σαν κουβέντα. Κάνεις αυτό στον αέρα μου, το κάνεις αυτό. Ναι, πες μου, διάβασε το πρώτο. Ωραία, είναι ο Βυζινόπατσος. Βυζινόπατσος, τι είναι. Ο Βυζινόπατσος. Έκανα το πάμε. Α, γυρίζει το γλώσσα, δηλαδή. Βυζινόπατσος. Τι είναι ο Βυζινόπατσος. Λοιπόν, τι πιστεύεις. Φαντάζομαι είναι μια σύνθετη λέξη. Τι είναι, τι. Που το πρώτο είναι το στήθος ή όχι. Το βυζί. Όχι. Είναι. Ναι. Είναι. Ναι. Να βοηθήσω. Βοήθησε, παρακαλώ, γιατί αρχίζω και ζεσταίνομαι. Μα με βοηθήσεις. Ντρέπομαι με αυτό που είπα, για πες. Είναι και ήχος. Ναι. Ο Βυζινόπατσος ναι, ναι. Είναι βεβαίως, είναι το βζν, βζν. Το χαστούκι. Μάλιστα. Είναι το δυνατόν το χαστούκι που το τρως. Ο μπάτσος που λέμε. Που το τρως και βουίζει το φτί σου. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Βζν, Βυζινόπατσο. Αφάς έναν Βυζινόπατσο. Μπράβο. Να φάεις, όχι να φας, να φάεις έναν Βυζινόπατσο. Λοιπόν, τραουλομάσχερο. 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 Λοιπόν, το μάσχερο είναι μάσχερα, δηλαδή είναι το μαχαίρι. Μπράβο. Το τραούλο. Τραούλο. Δεν ξέρω τι είναι. Τραπεζομάχερο. Ο τραούλος. Ο τραουλομάσχερος. Είναι ζωάκι. Είναι ο τραούλος. Ο τρελός. Όχι, είναι ζωάκι. Είναι ο τράουλος, το ζώο. Ο τράουλος. Ναι. Είναι ελουροειδές. Ο τράγος, νομίζω, είναι ο τράουλος. Ο τράουλος είναι ο τράγος. Ναι. Στα λένε ή τα ξέρεις εσύ. Όχι, τα ξέρω. Γιατί βλέπω τραουλο, ότι κάτι τραουλομάχερο, είναι αυτό το βλέμμα του απλανές που ακούς. Είναι το μαχαίρι που η βάση του ήταν από κέρατον του τράγου. Τώρα που να το φανταστώ εγώ αυτό. Η λαβή σαν κριτικό μαχαίρι, ας πούμε. Ναι, ναι, που η βάση του ήταν από κέρατο. Τραουλομάχερο. Ναι. Τραουλομάχερο. Λοιπόν, κατσαρίζω. Κατσαρίζω. Όχι. Κατσιάζω. Όχι. Τον κατσιάζω, τον άλλο, τα λέω έτσι. Κατσαρίζω. Βοήθα κάποια παιδιά. Το πιάνο πριν εκατσάριζε, δεν έπαιζε μελωδικά. Εκατσάριζε, στον αρέ. Έκανε φασαρία. Κάνω φασαρία. Άρα κατσαρίζω, κάνω φασαρία. Σαματά. Κατσαρίζει πολλά του κόσμου. Α, μάλιστα, μου κάνει τα πρίζια, α πούμε. Τα ούμπαλα, μάλιστα. Κουλουμάκα. 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 Τι σημαίνει. Δεν είναι από τα κούλουμα. Δεν είναι από αυτό. Και νόμιζα το βρήκα.
Αλλά θέλει πίεση το κου το τελευταίο. Κούλουμακα. Το τελευταίο. Κούλουμακα. Κούλουμακα. Τώρα ακούστηκε η Ιαπωνέζικο. Είναι Ιαπωνέζικο. Κούλουμακα. Κούλουμακα. Γεια. Δεν ξέρω. Δεν μου πάει πουθενά το μυαλό. Άμα με βοηθήσετε λίγο. Είναι αυτό που λέμε μπλέξαμε τα μπούτια μας. Γίναμε όλοι κουλουβάχατα. Κουλουβάχατα, μπράβο. Μπράβο. Κουλουβάχατα, είδες, δεν μου πήγε. Είδες, μοιάζει. Ετυμολογία, δεν μου πήγε. Εγώ πεθαίνω για τα κουτσακοτήρκια. Πάλε για τα κουτσακοτήρκια. Πεθαίνω για την ταποροκούλα. Γιατί όλοι οι Ελλαδίτες έχετε με τα κουτσακοτήρκια. Έχουν οι Ελλαδίτες όμως μανία με την ταποροκολού. Όχι, ναι. Έχει σημαίνει ταποροκολού. Σε εξέπληξα. Ναι, πού το ξέρει τι ταποροκολού. Το ξέρω. Είναι παφίτικο, ξέρω. Ναι. Τόσα χρόνια έρχομαι ρε Σιλού εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι ταποροκολού. Έπαθε, και ένα πιο. Τι ταποροκολού δεν ξέρω. Ναι, θα σου χαρίσουμε αυτό να το πάρει μαζί σου. Αυτό. Ναι. Το σακατούρι τι είναι. Το ξέρω. Επίση παφίτικο. Το ξέρω το σακατούρι. Μπορεί να πιάσει ταποροκολού και να πιάσει το σακατούρι να πάει. Είναι το σοκάκι. Η ανηφόρα. Κατηφόρα. Το βρήκα. Ναι, το σακατούρι. Επίσης ξέρω και την τσαέρα. Τσαέρα. Που δεν είναι η τσαγέρα που νομίζουν όλοι. Είναι η καρέκλα από το chair. Ναι. Και ξέρω και την τσαρλού που είναι από την Αγγλία. Ή. Η τσαρλούα. Τσαρλού την ξέρω εγώ. Τσαρλού είναι η Εγγλέζη. Α, την ξέρει. Εντάξει. Ακούσα τσαρλούα που ήταν με άλλη μοτόρα. Παιδιά μου αρέσουν πάρα πολύ οι κυπριακές λέξεις. Είσαι έτοιμος να παίξεις ταινία ανεποχής στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Ωραία. Περιμένω προτάσεις, παιδιά, να μου κάνετε. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έμαθα και άλλες λέξεις άγνωστες. Μέμου, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Εγώ αλλά ευχαριστώ. Πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου δώσω το δωράκι μας. Τι είναι αυτό? Από το συνεργάτη μας από Giveaways. Για τα γυρίσματα σου τώρα που θα πας στα Γιάννενα και θα θες ζεστό καφεδάκι. Λατρεύω τις κούπες. Και τσαγάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ ένα πολύ, για παιδιά. Να μας θυμάσαι. Χάρηκα και πάλι που ήμουν εδώ. Και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Βεβαίως. Χάρηκα πάρα πολύ. Με μας παιχνίς, κυρίες και κύριοι. Να'στε καλά. Break και επιστρέφουμε. Που το είπε. Μπράβο. Έλα βγάλω μια selfie για να μας στείλει ο κόσμος. Που ψηλά να χωνούν τα κανάλια. Ψηλά, ακούστε, παιδιά.
Πολλά ωραία. Περιμένουμε και τις δικές σας τις selfies. Εντάξει, στη σελίδα μας στο Facebook. Έπαιξε στο Mall. Βέβαια. Άιστα αστεία. Βέβαια. Θέλεις να πάμε να δούμε. Παίζετε, α. Παίζουμε πολλά ωραία που παίρνουμε, λάλο σου. Καλό. Θα πάμε να δούμε το παιχνίδι, με το δεύτερο λεπτό. Πάμε να το δούμε με το Mall of Cyprus. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα παιχνίδι 5 δευτερολέπτων εδώ στο Mall of Cyprus. Εδώ έχουμε το συμπέθερο Νικόλας. Νικόλας και το συμπέθερο Λούις. Με το δικό μας συνωνυμία. Συνωνυμία. Μάλιστα. Να κάνουμε αντε παμπλόμ για να είμαστε. Αντε παμπλόμ, του κίτε μπλόμ. Αντε παμπλόμ, του κίτε μπλόμ. Μπλίμ, μπλόμ. Κωνσταντίνος είπαμε, ναι. Μιχάλης. 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 Το λοιπόν Γιαννάκι. Ξεκινάς. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που κάνει ένα ζευγάρι στο μήνα του μέλητος. Να πάει έξω, να πίνει και να πάει θάλασσα. Θα τα μετρήσω και τα τρία. Τέλεια, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, πολύ καλό. Ευχαριστώ. Thank you. Και στο βουνό να πάει, να βρει θάλασσα. Όπου είναι, όπου να πάει. Δεν έχει πρόβλημα. Το λοιπόν, Λούις, it's your turn. Yes. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που κάνεις πριν πάει για ύπνο το βράδυ. Κάνω τα δόντια μου, τρώω και βάλω κρέμα. Έχω πάρα πολλές απορίες με τις απαντήσεις σου. Καταρχάς, εσύ τρώεις μετά που πλύνεις και τα δόντια σου. Ακριβώς. Με τούτη σειρά. Ναι, είπα τα με τη σειρά. Κρέμα, είναι υδατική, είναι αντιλιακή, είναι after sun. Όλα. Βάλω αντιλιακή για να μην με πιάνει ο ήλιος μέσα στο σπίτι. Ναι. Είναι σου τα βανιά ο σπίτι σου. Μοιραζόμαι να μετρήσω. Εντάξει, επειδή σας συμπάθησα. Λοιπόν. Γιαννάκη μου. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις τρεις ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Άρα, Κακουλής. Έπιασες μια θεκευάστη. Έλα. Δεν σε πρόλαβε ο χρόνος. Να σου πω κάτι. Με μαραζώνεις, διότι εμένα να με ρωτήσεις μόνο τον Ράουφμαν ξέρω. Άμα ξέρεις τον Ράουφμαν. Ναι. Ότσα με. Α, όχι τώρα σύνους. Δεν τρεις ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Δεν είναι ο παππούς μου, δεν πειράζει. Αλήθεια, και δεν τον είπες. Είναι κάτι νόμιζα τώρα. Ο παππούς σου ποιος εμπονεί. Δρόσος Καλοθέου. Και πότε πεζένεις στην Ομόνια. Πριν 40-50 χρόνια. Λούιες, και πρόλαβες τον. Επειδή η ηλικία κάποτε ήταν και κοντά. Κάπου τζαμέ είναι όμως. Έπρεπε να τον πεις όμως τον παππούς σου. Τέλος πάντων. Την επόμενη φορά να το κανονίσω. Λούι. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που σου αρέσει να παίρνεις φεύγοντας από μία διανυκτέρευση σε ένα ξενοδοχείο. Τα δωρεάν το σαμπού, το μαλλιόν και Q-tips. Θα στο δώσω, αν και τα σαμπού και τα μαλλιά δεν τα μπορείς. Τα σκουφάκια. Α, κοινών με το πόνο όπως το σελλοφάν, ναι, ναι, το ναι, διάφανο. Ναι. Επειδή χρειάζομαι. Ναι, yeah. Άμα βάλεις σαμπού η αλήθεια πρέπει να φορήσεις κάτι που πάνω. Θα το δώσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το control μου λέει να δώσουμε την απάντηση. Και προχωρούμε με το Γιαννάκι μας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρία πράγματα που χαρακτηρίζουν τον αντίπαλό σου, τον παίχτη απέναντί σου. Άγια. Καλό στυλ, όμορφος, καστανός. Φινιτζάμπους έκαμε. Είδες. Έκαμε σε φινιτζάμπους. Και τι δεν σου είπε. Ξέρεις γιατί. Για σε καλοπιάει, αν τα κερδίσεις εσύ, να θέλει που μοιραστούμε. Εν τσεν τυχαία. Το λοιπόν, όντως. Όχι. Δεν θα σου δω και τίποτε. Το λοιπόν, Λούι μου, η επόμενη ερώτηση είναι για σένα. Παμ. Θέλω να μου πεις τρία δώρα που θα ήθελες να σου χαρίσουν στα γενεθλιά σου. Αυτοκίνητο, ναι. Σπίτι. Να την πει Λούνα. Έναν πίνακα. Πότε μπορεί τα γενεθλιά σου. 9 Φεβράρι. Για τα φετινά που θέλεις σπίτι και αυτοκίνητο. Και τα τρία. Μάλιστα. Πόσα είναι το σκορ, 3-2 είναι το σκορ. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ποιος έχει κερδίσει. Λούι μου, αυτόν το βάουτσερ από το Mall of Cyprus αξίας 100 ευρώ είναι δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Να πάεις να ψουμνήσεις. Εγκαλώ σου και τούτο, αν με ζητήσεις μια αυτοκίνητα, με σπίτια, έλα 100 ευρώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια Γιαννάκη μου, Μιχάλη μου, Κωνσταντίνο μου. Συγχαρητήρια Λούι μου. Ελάτε να πούμε και του δικού μας του Λούι έναν goodbye. Ελάτε κοντά με φουαστείτε και ο Σεφιό. Α, του τον ήταν. Λούι, bye. Λούι μου. Α, αρέσει και μου περνάς τέλεια.
Πρέπει να έρθει καμιά ημέρα. Θα έρθω. Στο επόμενο γύρισμα που θα κάνει, θα έρθω βέβαια, να είμαι εδώ. Εξή. Όχι, όχι, να μην τα μένα σε απολαμβάνω, βέβαια. Να σου πω, να σου πω και να σα πω, Λουί μου και κυρίε και κύριοι, ότι το Mall of Cyprus, ο αγαπημένο προορισμό για ψώνια και διασκέδαση, σα προσφέρει την τέλεια ευκαιρία να κάνετε δώρο στου αγαπημένου σα την Mall Gift Card, το The Gift of Everything. Okay, μπορεί. Να δώρο στα γενέθλια μου την Gift Card. Αφού με τσέρασε. Μπορεί να με πάρεις Αθήνα να με τζουράσεις, να σου δω έτσι 20 ευρώ να αγοράσεις ό,τι το λοιπόν, μπορεί να εξαργυρωθεί το The Mall Gift Card σε πάνω από 70 καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες, κάνοντας την ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να δούμε όμως και τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε με τα SMS σας. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δωροκουπόνι αξίας 15.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μια ονειρεμένη εκδήλωση, καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανό να χρειαστείτε. Στείλε Party και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μια προσφορά της Conergon Energy Solution, θυγατρική της Λανίτης Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δώρο επιταγή από την εταιρεία Βασμίχα New Generation, μέλος της Δόκιμη Group of Companies, αξίας 5.000 ευρώ για την επιλογή των κεραμικών πατωμάτων και ειδών υγιεινής για το σπίτι των ονείρων σας. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φίτησης στην πρώτη γυμνασίου, με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δωροκουπόνι αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperari Security. Τα βλέπει όλα. Στείλε Security κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Η αίθουσα δεξιώσεων Blue Sea Mar by Mackenzie στην παραλία Mackenzie σας προσφέρει ένα δωροκουπόνι αξίας 5.000 ευρώ για τη γαμήλια τελετή σας. Στείλε Blue κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δωροκουπόνι αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperaris Automation. Στείλε Automation κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Η εταιρεία Bellagio Home and Garden προσφέρει σε έναν τυχερό ένα καμάντο Bellagio αξίας 1.369 ευρώ, ένα εξαιρετικά ευέλικτο πολυεργαλείο, μπάρμπεκιου, ψησταριά, καπνιστής και φούρνος. Με εγγύηση για μια ζωή. Στείλε Bellagio κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 και 2 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, κυρία Παντραγκομίρ. Μάλιστα. Ο τόνος είσαι στο ΙΡ. Πρώτη φορά το λαλείς σωστά, έχει 3 χρόνια. Γιατί να με, γιατί όχι στον τρά δηλαδή, είσαι στο ΙΡ. Γιατί είναι Λουίς και είναι Λουίς. Γιατί, γιατί παραλίγουσα ποτέ δεν περισπάτε, όταν η λίγουσα είναι μακρά. Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο. Okay. Το ξέρεις. Ο Όμηρος περνά τέτοια. Θυμήσαμε το ανιάτα του με το τραβή, καταλάβες. Βρικόλακα. Απορώ είναι το τσέρι σου στην κακοπετριά με τη... Ακούεις, ένα καπέλο μάγισε τα σκούπα τον Όμηρο. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σας απόψε. Δίνουμε σταθερό ραντεβού. Επόμενη Παρασκευή στις 9, εδώ στα Αλφα Κύπρου. Φιλιά, περνάτε όμορφα. We'll be right back.
Like